Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα, καλημέρα στους Αλβανούς, καλημέρα στους Έλληνες, καλημέρα στους Φιλογάλους. Εδώ έχει γίνει χαμός, θα πούμε, είμαι συγκλονισμένος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκλονισμένος είμαι. Δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου ότι ο Έλληνας, θα πούμε, θα έφτανε τόσο χαμηλά. Ο Έλληνας φίλαθλος, ο Έλληνας πολίτης θα έφτανε τόσο χαμηλά να πανηγυρίζει σαν τρελός τα γκολ των Γάλλων και να φωνάζει κουφάλες Αλβανοί, να πούμε και τα λοιπά. Του βγήκε η ψυχή του Γάλλου να βάλει τα δύο γκολ στις καθυστερήσεις με μια Αλβανία με ψυχωμένους ποδοσφαιριστές με μέτριο ταλέντο και εκείνο το οποίο πραγματικά με συγκλώνησε και ήρθα συγκλονισμένο στο στούντιο είναι ότι οι Βαλκάνοι οι Έλληνες φοβήθηκαν μήπως κλέψει πόντο ή πόντους η Αλβανία και χαρούν οι Αλβανοί. Και πραγματικά δεν μιλάω στο πολιτικό τώρα αν είναι χρυσαυγίτες αυτοί και τα λοιπά. Μιλάω μια γενική εικόνα. Ρε Έλληνα, εσύ είσαι μακριά από την Ευρώπη. Κατσαμπλιάς είσαι. Είσαι να πούμε γύφτουλας. Είσαι να πούμε ζήτουλας. Είμαστε ζήτουλες. Είμαστε να πούμε σε μια φάση όπου έχουμε εξομοιωθεί με τους Αλβανούς. Είναι αδέρφια μας οι Αλβανοί. Είναι στη χώρα μας οι Αλβανοί. Παντρεύτηκαν Ελληνίδες, παντρευτήκαμε Αλβανίδες. Τα παιδιά πάνε στο ίδιο σχολείο. Έχουμε εμπολιαστεί στην ίδια κοινωνία. Και χαίρεστε ρε που οι Βρωμογάλοι, να πούμε αυτοί οι Σνόπ, αυτοί εδώ να πούμε οι Βρωμιάριδες που δεν μπλένονται και βάζουν τα αρώματα τα γαλλικά για να μην βρωμάνε να πούμε τα πόδια τους. Πανηγυρίζετε τα γκολ των Γάλλων, όχι γιατί κερδίζετε στο στοίχημα, κλάι μάιν. Γιατί λέει τι Αλβανοί τώρα και τα λοιπά. Σηκώσουν κεφάλι, λέει οι Αλβανοί. Πω, πω ρε φίλε, έπαθα πλάκα. Έπαθα μεγάλη πλάκα. Και δεν είναι τώρα πήγα σε ένα-δύο μαγαζιά. Εδώ ακούστηκε σε όλο τον Ντουνιά να πούμε. Ακούστηκε να πούμε σε όλο τον Ντουνιά. Καλημέρα Γιάννη Χιλτίδη. Καλημέρα Εμίλια Γαβριλίδη. Καλημέρα στους φίλους ακροατές, οι οποίοι θα βλέπανε παραλίγο τη μεγάλη έπληξη. Βέβαια, Ζαγοράκι δεν είχαν οι Αλβανοί που φτάσανε στο 87. Στο 0-0 σε μια φάση όπως είχε φτάσει ο Ζαγοράκης με τον Λιζαραζού τότε το 2004 να του σκάσει την τρίπλα και να σεντράρει να πούμε για το κάτσο Χαριστέας. Δεν είχαν Χαριστέα μέσα στην περιοχή. Δεν είχαν ψηλούς παίκτες μέσα στην περιοχή. Είχαν εργάτες παίκτες. Είχαν παίκτες μοχθούσαν για την ομάδα τους. Δώσαν τα πάντα. Και ήταν συγκλονιστική και το 2-0 και το 2-0 τους αδικεί. Να δείτε τον προπονητή των Γάλλων. Πώς πανηγύρισε το 1-0, θα ρίξει και έβαλε γκολ να πούμε στη Γερμανία στον ημιτελικό. Τέτοιο πράγμα. Τέτοιες κολοτούμπες. Λίγο ακόμα σαν τον Αρχοντίδη θα έκανε. Που είχε κάνει κουλουτούμπες εκείνος ο Αρχοντίδης, ο Πρασινοφρουρός. Τον έβαλε το Πασόκ προπονητή να πούμε στην εθνική ομάδα το 1980 τόσο. Έβαλε και τον Καζδοβασίλη να παίξει ένα λεπτό να πάρει και προπό να πούμε. Σου έβαζαν τότε πέραν προπό, το ξέρεις. Όσοι ήταν Πασόκ πέραν προπό. Παίζαν στην εθνική, κάναν κάτι φιλικά με Ρουμανίες, με Αλβανίες, με αυτά στο ΆΚΑ. Παίζανε, ξέρω εγώ, έβαλε τον Καζδοβασίλη ένα λεπτό, του λέει πάρε μια άδεια προπό. Το έπαιζε, ξέρω εγώ, τρία λεπτά ο άλλος, τον έλεγε πάρε και εσύ μια άδεια προπό. Μιλάμε για τρομερά πράγματα. Παραλίγο να γίνει Αρχοντίδης δηλαδή, ο προπονητής ο Γάλλος. Του βγήκε ψυχή από τα κολομέρια. Τέτοια ζημιά έπαθε. Να πάρθει τέτοια ζημιά μέσα στην έδρα του, στο σπίτι του, δοκάρι Αλβανία στο 0-0. Φαντάζεσαι να πήγαινε αυτή η ρουφιάνα η μπάλα, να σε θέλει κιόλας να πούμε. Να έχει τον πάτο του Ρεχάγκελ να πάει δοκάρι και μέσα να πούμε, κατάλαβες. Έχει και τέτοιο το ποδόσφαιρο. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Αλλά ότι θα έφτανα εγώ Έλληνας να γίνω τόσο κομπλεξικός, να βάλει γκολ η Γαλλία και να πανηγυρίσω ανακουφισμένος γιατί το έφαγαν οι Αλβανοί τον γκολ. Ρε φίλε, αυτό δεν περίμενα να το δω. Εμίλιε, το περίμενες. Τον Έλληνα, τον Βρωμιάρη, να πούμε οπαδικά, τον Ελεϊνό που θέλει η ομάδα του να κερδίσει με διαιτησίες, που θέλει η ομάδα του να πάρει την ΕΠΟ. Που θέλει να κερδίσει πέναλτι έξω από την περιοχή. Τον Έλληνα τον οπαδό, ο οποίος πάει 50 άτομα και βαράνε ένα φουκαρά στο δρόμο ετοιμοθάνατο και λέει ότι πήραμε λάφυρο το σόβρακό του. Τον Έλληνα που όταν πάει στο δικαστήριο, εκεί του φεύγει η μαγκιά και στο δικαστή τρέμουν τα δόντια του σαν καστανιέτες. Κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν το παιδάκι μου.
Κύριε Πρόεδρε, εγώ τυχαία περνούσα από εκεί. Λάθος με συλλάβανε, ο αστυνόμος είναι εναντίον μου. Βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και να λένε είχε προηγούμενο ο αστυνομικός με τον άλλον. Τρομερά πράγματα. Λευτεριά στους οπαδούς, λευτεριά στους υπουργούς, λευτεριά στους απατεώνες, λευτεριά. Τέλος πάντων, ερχόμουν σήμερα εδώ πέρα, παρκάρω τα μάξι. Έχουμε ένα σκύλο εδώ καινούριο. Μάξ το λένε. Μάξ δεν το λένε. Μάξ. Μάξ. Μάξ είναι ο σκύλος. Τον έχει δέσει ο Ανδρώνης στο ποδάρι για να μην φύγει. Γιατί ο άλλος την κοπάνισε. Και λέω το χιλιτίδι. Όχι το ποδάρι. Στο λαιμό. Ναι, όχι το ποδάρι. Σωστά λέω Γιάννης. Γιατί γι' αυτός μαζί κατεβήκαμε. Παρκάρει ο χιλιτίδης. Λέω ρε Γιάννη, το λυπάμαι το σκύλο τον καημένο. Λέω, έτσι μου έρχεται να τον λύσω, λέω. Να τον αφήσω ελεύθερο. Είναι, λέω, καημένος ο σκύλος εχμάλωτος. Και τι γυρνάει και μου λέει ο χιλιτίδης. Γιατί λέει εμείς που δεν μας έχουν δεμένους από το λαιμό. Εμείς ρε ηλίθιε μου λέει. Εχμάλωτοι δεν είμαστε. Κάθομαι 6 δευτερόλεπτα. Συνειδητοποιώ τι μου λέει ο χιλιτίδης και λέω. Τυχερός ο σκύλος. Πατάω το πρώτο όροφο, ανεβαίνω απάνω. 9.55 κενό. Το μήνυμά σας παλιοκομπλεξικοί Ελληναράδες. Εκομπλεξικάρες να πούμε. Και δεν μιλώ για τους χρυσαυγίτες που έχουν τη σάρα τους να πούμε, και είναι ξενοφοβικοί να πούμε και τα λοιπά. Εντάξει. Που δεν θέλουν να γίνονται, ξέρω εγώ, οι ξένοι εδώ, έξω οι ξένοι, αλλά άμα στα δώσουν οι ξένοι, είμαστε με τους ξένους. Όταν κάνανε οι Ρώσοι παρέλαση κάτω στη Λεωφόρο Νίκης, κρατούσαν τη σημαία των Ρώσων. Θυμάσαι τότε. Δεν θυμάσαι. Τότε που είχαν φέρει εδώ στο λιμάνι το γερμένο πλοίο του Τσοκατζόπουλου. Έχω ένα φίλο χρυσαυγίτη, ένα γαϊδούρι να πούμε, ένα φαλακρό με κάτι μπράτσα σου καντάρ να πούμε. Του λέω καλάρι, οι Ρώσοι λέω, κάνουν λέω, παρέλαση. Είχαν κάνει από το λιμάνι μέχρι τη Λεωφόρο Νίκης να πούμε. Και τι μου λέει ο χρυσαυγίτης ο φίλος μου. Μου λέει, οι Ρώσοι δικοί μας άνθρωποι. Ομοεθνείς, ομοθρησκείς λέει. Και περιμένουμε να τα πάρουμε και από αυτούς να κάνουμε επενδύσεις κτλ. Ναι, αλλά λέω είναι ξένοι. Α, αυτοί είναι ξένοι, λέει άλλοι. Τους κακούς ξένους δεν θέλουμε. Δηλαδή θέλουμε τους ξένους να μας τα δώσουν, όχι τους ξένους να μας τα πάρουν. Καλή φιλοσοφία. Φυσικά έτσι πρέπει να σκεφτεί ο καλός ο Έλληνας. Γουστάρω τον ξένο που θα μου τα δώσει και όχι τον ξένο που θα μου τα πάρει. Ναι, αλλά αυτό το σύνθημα έξω οι ξένοι είναι λίγο. Έτσι δεν είναι λίγο ξενοφοβικό. Έτσι το περνάει το στενό το μυαλό μου να πούμε του, που δεν πάει παραπέρα. Λέγε Εμίλια, καλά τα λέω. Εντάξει ρε Εμίλια. Τι κάνει ο Πανσεραϊκός ρε Εμίλια. Τίποτα ε. Έχω μια φίλη Πανσεραϊκό. Αρχιτέκτονα. Τη Φένια τη Θεοδωρίδου. Είναι παντρεμένη με ένα κολλητό μου. Τον Άγγελο το Σιώπη. Δεν το ξέρεις. Ηρακλειδέας αυτός, Πανσεραϊκός αυτή. Ντέρμπι έχουνε. Ο Ηρακλής άμα τι καλύτερος από τον Πανσεραϊκό. Πάνω κάτω το ίδιο. Πάει ο Θεοδωρίδης, τους κάνει διπλό μέσα στο Καφταντζόγλιο. Θυμάστε την ιστορία. Πάνε μετά αυτοί ένα δεύτερο γύρο, παίρνουν 0-0, πανηγυρίζουν. Δύο μάτς, πήραν ένα πόντο από τον Θεοδωρίδη. Τέλος πάντων, να μην τα λέμε αυτά. Έβαλε και γκολ ο Γκρίσμαν. Έβαλε και ο άλλος τον γκολ με την κεφαλιά να πούμε. Ο Γκρίσμαν έστεισε την μπάλα να πούμε κάτω χαμηλά. Πάρ το 1-0, έγινε και το 2-0 μετά. Πάντως οι Αλβανοί είχαν μια ποδοσφαιρική αφέλεια τώρα στα τελευταία 10-15 λεπτά. Δηλαδή και οι Αλβανοί νομίζουν ότι γίνανε και αυτοί οι Ευρωπαίοι. Κάτσε να σου πω και για τους Αλβανούς τώρα. Αυτά τα ταγάρια οι Αλβανοί νομίζαν ότι έγιναν Ευρωπαίοι. Δηλαδή είσαι στο 0-0, είσαι στο 0-0, στο 0-0 με τη Γαλλία. Παίζεις με τους οικοδεσπότες. Και κατεβάζει η Αλβανία την μπάλα. Την κατεβάζει η Αλβανία την μπάλα. Ο ένας ο μπακ ψηλά, ο δεξής, ο άλλος μπακ αριστερός ψηλά. Ο ένας ο κόφτης που έχει μια κοψιά σαν τον Κάτσε να πούμε και αυτός ψηλά. Κάτσε τραυματίας. Τραβάνε αντεπίθεση οι Γάλλοι, βρίσκονται από την αριστερή πλευρά σε χώρο μεγάλο. Καλά ρε! Καλά ρε Αλβανοί, είπαμε, εντάξει, ρε, κομπλεξικοί οι Έλληνες που θέλουν να κερδίσουν οι Γάλλοι. Και εσείς, μωρά αδερφέ μου, να πούμε, τη βγάλατε την ιστορία πολύ μπροστά, να πούμε. Πολύ μπροστά. Βγήκατε εκεί, θα ρίξετε και μυρίσατε το τυρί και φάγατε, και φάγατε τη φάκα. 8 άτομα μπροστά, μέσα στη Γαλλία, με την τετράδα του εκεί Γκρισμάν, του άλλου σαράπακλε, να πούμε, του ταχύ, ζυρούδε, μυρούδε κτλ. Και τα χάφε εκεί τα οκταροδεκάρια εκεί που βγαίναν κάθετα. Πού πάτε ρε Αλβανοί στο μέτωπο να πούμε πάτε. Τρελαθεί να πούμε. Εντάξει είπαμε εκπολιτιστήκατε, γίνατε να πούμε Ευρωπαίοι, ήρθατε στην Ελλάδα να πούμε οικονομήσατε και καλά ξηγηθήκατε γιατί δεν είστε τεμπελχανάδες σαν τους περισσότερους νεοέλληνες. Δημιουργήσατε εκεί. Εντάξει μέχρι εκεί να πούμε. Δεν γίνατε τώρα και ανταγωνιστές της Γαλλίας. Βγήκατε μπροστά 8 παίκτες να πούμε να κάνετε το 1-0. Εντάξει. Βγαίνει στην κόντρα, τι μου βγαίνει. Σε οργανωμένη επίθεση passing game στο 78, Αλβανός με την μπάλα στα πόδια. Τι λέω, αποκόλληση αμφιβληστροειδού θα πάθω. Έχουν τρελαθεί να πούμε. Έχουν σαλτάρι να πούμε. Και γίνεται η σέντρα να πούμε από την αριστερή πλευρά όπως αμήνονται. Αρή να πούμε η διάταξη. Εκεί έπρεπε να είναι
ο ένα στόπερ κολλητό στον άλλον, ο μπακ 4 στα 7 μέτρα, ο αριστερό εξτρέμ στα 5 μέτρα, ο δεξιό εξτρέμ στα 5 μέτρα, επιδείξουν όλοι μαζί, ο χαφ αμυντικό. Άρα η διάταξη στο 87, πού πα, ρε Αλβάνε. Πού πα, ρε Αλβανούλη, βρε. Ε, Αλβανούλη, ποδοσφαιρικά, πού πα. Και ο κομπλεξικό σου Έλληνα θα φάει, τι φωνάζει γκολ, ρε Βλάχο. Τι φωνάζει γκολ. Άντε να σε δω τώρα που η τράπεζα Πυραιό ζητάει τα 22 εκατομμύρια ευρώ. Ε. Ναι, ζητάνε να πούμε τα λεφτά και ο Μπρουτόταυρος την έχει κάνει κατσίκα, δεν παίρνει και την ΕΠΟ. Και εδώ είναι τώρα η ερώτηση στον Παοξή, θα πάρει πρωτάθλημα για το πάρει ο Τίγρης. Πώς? Τράπεζα Πυραιός. Είναι πυραιώτικη. Σωστά, ναι. Είχα ένα Παοξή, λέει υπάλληλο στην Τράπεζα Πυραιός. Ντρέπομαι, λέει, που δουλεύω στην Τράπεζα Πυραιός. Γιατί εγώ είμαι, λέει, Παοξής. Να πεις, δυτικές συνοικίες, Κορδελιώτης ο φίλος. Σε Τσιμισκή η τράπεζα, Τράπεζα Πυραιός. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, απάντησε στην ερώτηση και σε παρακαλώ μην παρεξηγηθείς. Ας υποθέσουμε ότι ένας κολλητός φίλος σου σου ζητούσε να τον βάλει σε ένα συγκεκριμένο εργοστάσιο. Ο εργοδότης λέει ότι δεν μπορεί να τον προσλάβει γιατί είναι πλήρης. Η μόνη περίπτωση είναι να επιστρέψει, να επιτρέψει τη γυναίκα τη δικιά σου να πάει στο κρεβάτι του υποψήφιου εργοδότη του φίλου σου. Με λίγα λόγια θα σε δεκώσουν, προκειμένου να πιάσει ο φίλος σου δουλειά, να κοιμηθεί η γυναίκα σου με τον εργοδότη. Λέω 438. Κοίταξε ρε φίλε, συνήθως όσοι έχουν πολύ ωραίες γυναίκες οι οποίες δίνουν το γράμμα το συστήνουν με γραμματόσημο, να πούμε ακριβό, συνήθως χρησιμοποιούν οι ίδιοι τις γυναίκες τους. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι υπάρχει τόσο μεγάλος αλτρουιστής που θα δώσει τη γυναίκα του να παυτωθεί για να μπει ο φίλος του στη δουλειά. Δηλαδή αυτό δεν γίνεται ούτε σε έργο. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνητρο. Πρέπει να είσαι πολύ βλαμμένος για να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πολύ, πολύ φελός πρέπει να είσαι. Ή να έχεις καμιά ανομαλία, ας πούμε. Να γουστάρεις το φίλο σου, να γουστάρεις τον εργοδότη, ξέρω εγώ, να έχεις καμιά ανομαλία στο μυαλό σου. Να πω. Δεν γίνεται αυτό. Συνήθως τότε επί Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ και οι υπουργοί του Πασόκ είχαν πηδήξει πολύ κόσμο για να διορίσουν. Αλλά να διορίσουν οι γυναίκες και άντρες οι οποίοι για το ίδιο το σπίτι να έπαιρνε ψωμάκι, να πούμε. Μα τι κάθεμε και λέω σε αυτόν τον ηλίθιο που στέλνει αυτό το μήνυμα. Πρέπει να είναι τελείως παρανοϊκός. Πρέπει να παίρνει βάλιουμ. Πώς τα λένε αυτά που παίρνουν οι γυναίκες, ρε, τα χάπια. Πώς τα λένε αυτά. Τα λεξοτανίλ, ρε Γιάννη, με βοήθησε με, ρε Γιάννη, τα λεξοτανίλ. 5-5 τα παίρνουν οι τρελάρες, να πούμε. Μετά τα 55-60, ξέρεις, οι γυναίκες τρελαίνονται. Δεν παίρνουν για ύπνο. Και άμα χειρέψουν κιόλας και τα λοιπά, πάει τελείως, ευρυκολακιάζουν. Παίρνει το πρώτο λεξοτανίλ. Την πιάνει ο ύπνος και τα λοιπά. Μετά κουρδίζει, να πούμε. Θυμάται πριν 10 χρόνια, ξέρω εγώ τι έγινε, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Η κόρη της, ξέρω εγώ, έκανε εκείνο, ο γαμπρός της εκείνο και τα λοιπά, ο γιος της αυτό και τα λοιπά. Τραβάει άλλο ένα λεξοτανίλ. Την πιάνει την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα. Και τώρα ανταλλάσσουν χάπια, ξέρεις. Το ξέρεις αυτό. Δώσε μου ένα τριντρίν να σου δώσω ένα λοναρίτ. Πάρε εσύ ένα ηρεμόλ να σου δώσω εγώ ένα κιμισόλ. Με τρελαμάνεσαι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πολλοί ακούν την εκπομπή για να κοιμηθούν, ας πούμε, και τα λοιπά. Κάποιοι κοιμούνται μετά, ας πούμε, και τα λοιπά. Ακούνε Χιλιτίδη, τους πιάνει ο ύπνος στις 4, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Συντροφιά Ραπτόπουλος Χιλιτίδης. Κάποιοι, να πούμε, σας ακούνε, λέει, και γυναίκες. Φυσικά μας ακούνε και γυναίκες. Αφού θέλουν να κοιμηθούν και δεν μπορούν. Δεν το ξέρεις αυτό, Εμίλια. Μετά τα 60 γυναίκες, οι γριές. Δεν μπορούν να κοιμηθούν. Σαλτάρουν, να πούμε. Πώς το λένε, κουρδίζουν πράγματα. Είναι, να πούμε, ανομαλάρες, τι να σου πω. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα, 54.340, Ελληναράδες, να πούμε, Ελληναράδες, καταλάβετε το, ότι είστε κομπλεξικοί, πανηγυρίζοντας τα γκολ των Γάλλων, εάν δεν είχατε κάποιο λόγο στοιχηματικό. Είστε μεγάλες κομπλεξάρες. Δεύτερον, Αλβανοί, νομίζατε, να πούμε, είδατε λίγο το τυρί στο πουλί σας και νομίζατε ότι ανοίξατε τυροκομείο. Παίζετε στο 75, 78, 80. Την μπάλα ψηλά, την ομάδα ψηλά και τρώτε κόντρες στο 80 από τη Γαλλία. Πρέπει να είστε πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι, να πούμε. Πρέπει να είστε πολύ αισιόδοξοι άνθρωποι ποδοσφαιρικά για να χτυπήσετε τη Γαλλία έτσι. Εντάξει, την είδατε ότι ο Ζαγοράκης χτύπησε τον Λιζαρζό από εκεί, βγάλατε τον Αλβανάκη έξω δεξιά στο 80 φεύγα και βγήκατε 6-7 παίκτες μπροστά. Τρελαθήκατε, ρε. Πώς θα γυρίσετε πίσω, αφού είστε πιο άργοι. Εντάξει, μαχητές είστε. Εθνικόφρονες είστε. Αλβανόφωνες είστε. Δυνατοί είστε και τα λοιπά. Μέχρι εκεί φτάνετε, ρε. Πού ανεβάζει την ομάδα ψηλά, ρε Αλβανό, Αλβανό κεφάλα, να πούμε, προπονητή. Ανεβάζει όλη την ομάδα. Κάτσε πίσω, πάρει τον πόντο εκεί πέρα. Το 0-0 στο 83-84. Ανέβηκε ψηλά. Τι να πω, passing game έκανε. Πήρε την μπάλα, κατέβηκε. Κατεβάζει παίκτες. Θα μου πει τι να κάτσω, να κλειστώ. Όχι.
να μην κλειστείς. Να κάτσεις πίσω στα 40 μέτρα, 35, να την πάρεις και να βγεις με 4-5 σε κόντρα. Να τους βγάλεις όλους απάνω. Σερσέρι. Λοιπόν, αυτά. Τώρα τα άλλα θα τα πούμε και αργότερα να πούμε. Λοιπόν. Γεια σου φίλε μου, ραπ, να χαίρεσαι το μάγκα σας, το Max. Έχω κι εγώ δύο μάγκες, το Σάμι και το Τζακ. Μάικ, ο Σεκιουριτάς. Ναι. Πρώτη εβδομάδα βρίζα, Παναθηναϊκός πάω 0-2. Πάω Ολυμπιακός 0-2. Ο Σάβας λέει ότι ο Βρίζας στείνεται σε Ολυμπιακό και χτυπάει Παναθηναϊκό. Ο Ζαγοράκης έκανε το αντίθετο, 9-10. Τώρα κοίτα, θα βγαίνουν οι φίλοι του Βρίζα και του Ζαγοράκη, γιατί ο Ζαγοράκης με τον Βρίζα δεν μιλάνε, και θα λέει ο ένας με τον άλλο να έτσι εννοούσε ο Σάβας κτλ. Να πάρουμε τηλέφωνο το Σάβα να πούμε τι εννοούσε να πούμε. Εντάξει. Τέλος πάντων δεν με νοιάζει. Εμένα πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Μανδρίνος εδώ, κολλητός του Ζαγοράκη, βγήκε στον Μπούζο. Τον είπε ο Ζαγοράκη, βγήκε στον Μπούζο να μιλήσεις. Γιατί εγώ δεν κάνω, είμαι ευρωβουλευτής κτλ. Και να πεις ότι εγώ τα μάτς τα πήρα, τα κέρδισα. Πήγα στην Τούμπα, κέρδισα το 1-1, το έκανα 1-0. Το κόλτσο βάλω Σαλπιγκίδης, ιστορίες για αρκούδες κτλ. Και εγώ τα μάτς με τον Ολυμπιακό τα κέρδισα. Εντάξει. Τώρα και να τα χάνε ο Πάοκ τα μάτς, τον Παοξίαμα το πεις ότι ο πρόεδρος να πούμε ήταν ύποπτος, δεν το δέχεται να πούμε. Δεν το δέχεται. Αν είναι λαοπρόβλητος. Τώρα κανένας γούμενος άμα ήταν κανένας άλλος και τα λοιπά, μπορεί να το σκεφτόταν ο Παοξής και τα λοιπά. Τέλος ο Παοξής βρίσκεται σε μια σοβαρότητα, βρίσκεται σε μια υπευθυνότητα, σε μια λογική ροή των πραγμάτων, κάνει μεταγραφές, δεν ακούγονται πολλά, δεν ακούς πάμε για πρωτάθλημα, δεν χτυπάμε τίποτα, θα πάρουμε την ΕΠΟ, θα διαλύσουμε τον Ντόναλτ και τον Μπέπο, δεν ακούς τίποτα. Και αυτή η σοβαρότητα είναι καλή, είναι καλή. Δεν γράφουνε θα πάρω αυτή την ένωση, θα πάρω την άλλη ένωση, θα πάρω εκείνη την ένωση και θα στήσω εκεί πέρα αυτόν, εκεί πέρα θα δώσω αυτό το δώρο. Όχι, πήγε ο τάδε, ο του Μαλιούφα, ο ξάδερφος, ο ξάδερφος του Τζιτζίδη, ξέρω εγώ, στην τάδε ένωση και την πήρε. Δεν γράφουν τίποτα και καλά κάνουνε. Γιατί αυτά δεν γράφονται, δεν λέγονται, αυτά γίνονται. Δεν θα γράψει ποτέ το φως των σπορ. Δεν θα γράψει ποτέ το φως των σπορ ότι θα πάει, ξέρω εγώ, ο κολλητός του Μαρινάκη στην τάδε ένωση στις Κυκλάδες και θα δώσει 5 ψητά γουρουνόπουλα στον τάδε και 10 κάλτσες, ξέρω εγώ, και 30 προφιτερόλ και 40 διορισμούς. Δεν είναι λακαμάδες αυτοί. Εμείς πριν από ένα χρόνο θα πάρω την ένωση αυτήν, θα πάρω την ένωση την άλλη. 26-26 είναι οι ενώσεις και ο μάλα μας ο Τεβεκέλης πήγε στο Κορδελιό. Και τι τα λέτε, ρε. Κάντε τα και όταν γίνουν οι εκλογές, πάρτε τες. Όχι θα βάλω το γραμμένο, όχι θα βάλω τον άγραφτο, σαν χλαμάρες. Αηδίες των αηδιών. Λοιπόν, έτσι γίνονται τα κόζα. Πες τον άλλο φέρει κανένα νερό γιατί έχουμε σκάσει εδώ πέρα. Τον καφέ πότε τον φέρει, στις 10 το πρωί να πούμε. Και κάνει, τι είναι αυτό το πράγμα, έχει λιώσει να πούμε το σαγόνι μας. Είναι και αυτός ο διάολος εδώ που είναι ξηρασία να πούμε. Και έχει και υγρασία αυτή η Βρωμόπολη να πούμε 90%. 90% υγρασία. Πόλη είναι αυτή. Ξυπνάς το πρωί με ένα κεφάλι καζάνι. Πάει ο Βρωμοαθηναίος κάτω να πούμε. 6 ώρα το πρωί πάει από τα μπουζούκια, από τα μπαρ να πούμε. 9 ώρα ξυπνάει, υπερδίκιο ο Αθηναίος. Πάω εγώ 3 ώρα να κοιμηθώ, ξυπνάει η ώρα 10 το κεφάλι μπαούλο. Πιο βαρύ από του κόκκινου. Κόκκινο το κεφάλι 80 κιλά εισγύρι. Το ένα μάγουλο 25 κιλά. Άμα το βάλεις να πούμε και το κάνεις σούπα το μάγουλο του κόκκινου. Έτσι, κατάλαβες το πάει εκεί στον παλί και το κάνει κομμάτια να πούμε μπαλής. Μπορεί να φάει μια οικογένεια τετραμελής για 18-19 μέρες. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Γιάννη, έχουμε μισή ώρα διάλειμμα. Έχουμε ένα μισή ώρα διάλειμμα. Δεν θα πάμε σε κάποια στιγμή και στο διάλειμμα. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο. Να μας πούν οι Ελληναράδες, να μας πούν οι κομπλεξάρες οι Ελληναράδες, γιατί πανηγύρισατε ρε τα γκολ των Γάλλων. Τι έγινε με τους Αλβανούς, τι έχετε, ρε. Βαλκανικό πόλεμο έχετε, ρε. Τι έγινε ρε Βαλκάνη, τι έχετε, τι πάθατε με τους Αλβανούς, τέτοιο κόμπλεξ με τους Αλβανούς. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε, Αλβανό, Αλβανός ο καημένος, δεν του δώσαν δυο φάουλ, σηκώθηκε από την καρέκλα εκεί πέρα και τα λοιπά. Κάτσε κάτω ρε Γαλλία είμαστε, τι Γαλλία ρε βλάχο να είσαι, τι Γαλλία ρε βλάχο να είσαι, Γαλλία, Γαλλία, για Γαλλία μιλάς, για Ευρώπη μιλάς ρε Έλληνα, ρε κατσαπλιά Έλληνα, μπορώ να μιλήσω εγώ για Ευρώπη ρο τουμπέος να πούμε. Σηκώναμε το πρωί και πάω στον Αϊθράπε εκεί με την κάλτσα τη Αγιονάρα, τη γλιστερή να πούμε. Εκείνο το αμπίντα να πούμε, το νοθευμένο,
το παντελόνι να πούμε, την τζίμπλα στο μάτι και 90% υγρασία. Μπάουκ είμαι ρε να πούμε. Σούπερ τρία είμαι ρε να πούμε. Πού, 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 πού. Ραπ, τι έγινε λέει. Έπαιξε άσο Αυστρία, άσο Πορτογαλία 1000 ευρώ. Όχι ρε φίλε, πήγα στο δέντρο, στην κουφάλα του δέντρου, αλλά επειδή είχε χορτάρια εκεί πέρα, δεν είχα στείλει να πούμε τον, αυτό να το καθαρίσει, δεν μπόρεσα να μπω και την γλίτωσα. Πρώτη εβδομάδα βρίζα. Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, διάλειμμα πρώτο και μισή, τα λέμε σε λίγο. Είδα και τη Ρωσία το μεσημέρι, 4 η ώρα κάθισα εδώ στο Μετρόπολης και την είδα να πούμε. Εκείνος ο προπονητής της Ρωσίας είναι σαν και εκείνος που στέλνουν οι τοκογλύφοι να πούμε στα θύματα. Άμα δεν πληρώσουν να πάνε τους πάει στο ξύλο. Ακεφάλι σαν μοσχάρι. Κουνιόταν και σαν αυτιστικός εκεί πάνω, πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Τι στο διάλογο του λέω, τι νεύρο, τι έγινε. Ένας ζαβουνοκέφαλος δηλαδή, να το δεις στον δρόμο αυτό, να πεις είναι προπονητής. Ποιο τρελή είστε, τι προπονητής είναι αυτός. Τός μπορεί να χασάπεις, τον πάρει εκεί ο Κρέντι να πούμε, που είναι χειροδύναμος, τα κεφάλια από τα αρνιά τα κόβει με τα χέρια. Μιλάμε για μοσχάρι τώρα. Κι άλλα 11 μοσχάρια, κι άλλα 11 μοσχάρια να πούμε μπράβη της νύχτας. Εκεί αυτοί που φυλάνε το Θωμαίδη και τους άλλους, τους μεγαλοδημοσιογράφους και εκεί και τα λοιπά, τους ευαγγελάτους και τα λοιπά. Κάτι βόδια που κάθονται στο γιώτη εκεί στην Πότσαρη, δεν μπορούν να στρίψουν το κεφάλι από τα βάρητα και την πρωτεΐνη. Κάτι τέτοια βόδια να πούμε. Δώσαν και χώρο. Πήγε η Σλοβακία να πούμε με τριάδα Βάις, Μακ και Ντούντα. Είχε και μια χαφάρα εκεί που έκανε το δεύτερο γκολ. Το Χάμσικ, γρήγορος, κάθετα έπαιζε. Ερχόταν τέταρτος, πετάζει και τον γκολ εκεί την βολίδα μου δοκάρει και μέσα. Ερχόταν τέταρτος και πάλι ο άλλος ο φελός ο προπονητής της Σλοβακίας, ο Σερσερής. Πάει και βγάζει να πούμε το Βάις και το Μακ. Δηλαδή επάνω στο ό,τι ανωκάτω έκανε. Ό,τι ανωκάτω έκανε να πούμε η Σλοβακία επάνω σε εκείνο το Σενίκοφ και το Σμόλικοφ, εκείνο το Σμόλικα να πούμε και τον Ταΐγετο, τον Ιγνάσεβις και τον Μπερσεσούρσκι, εκείνους τους μπράβους της νύχτας να πούμε που άμα δεις το κογλίφο κάτι τέτοιους έχουν εκεί πέρα, πάνε και παίρνουν τα φράγκα να πούμε, κατάλαβες, πάει ο φελός και τους βγάζει και παίρνει η Ρωσία να πούμε το κέντρο, κουράστηκε και ο Χάμζικ και παίρνει η Ρωσία το κέντρο. Φέρε άλλο ένα, φέρε το, δεν πειράζει. Ζαγόρι είναι το νερό, ε. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Έχει καμιά που κάνα πηγή από εδώ πάνω από το. Εδώ σέξ σου έχει μια βρύση. Ναι. Πώς το λένε, κάργαρο νερό. Και πάνω στο χορτιάτι, να πηγαίνουμε τζάμπα να γεμίσουμε. Ναι. Και πάνε, ναι, και πάνε πλένονται οι γύφτοι απάνω, να ξέρεις. Κορόιδα δεν είναι γύφτη, τζάμπα που πλένονται. Και παίρνουν νερό, εσύ πάνε πλήρωνε εμφιαλωμένο χαϊβάνι. Λοιπόν, οι μεγάλες λέει αλλαγές θέλουν μεγάλη λέει σιωπή. Ακριβώς λέει το αντίθετο από τα γαζά του Ιβάν. Σωστό. Στο πέναλτι του Παπουτσέλη καταλάβαμε ότι ο Κόκκαλης έκανε την αλλαγή. Βέβαια. Γιατρός Ηρακλειδέας. Τελικά ο Άβελ δείχνει λέει το μέλλον. Συνέντευξη με πολλαπλά μηνύματα. Ναι. Ο Άβελ έδωσε το μέλλον και ο Τσιλιανίδης έκανε την αρχή. Δηλαδή ο Τσιλιανίδης μάγκας. Σου λέει τι πλάκα κάνουμε τώρα. Θα κάτσω εγώ εδώ πέρα σε αυτή την πόλη και να φάω τα σκατά, με συγχωρείς. Τρίπολη! Τρίπολη! Είναι να κάνεις ένα την αρχή γλυκό αγόρι. Τσιλιανίδης σου λέει τι είμαι εγώ, πόντιο σαν τον Παπαδόπουλο το Άβελ. Δηλαδή να έχω τετράγωνο κεφάλι, να με ζητάει η Τρίπολη, να λέω όχι θα μείνω στον Ηρακλή. Και να πηγαίνει να πούμε ο Χάβος που έχει εκεί τη μούρη ιεροκήρυκα αριστερού ψάλτη στον Αϊθαράμπη. Εκείνος ο Χάβος η μούρη του έχει ένα αθώο ύφος, θα ρίξει και είναι ένα αγαθό παιδί το οποίο είναι ο καλύτερος μαθητής, γυμνασιάρχης, ο μπαμπάς, η μαμά, ξέρω εγώ, αυστηρών αρχών, καλόγριες. Θα ρίξει και βλέπεις ένα τέτοιο τύπο. Σε τρώει λάχανο, για δολοφονικό ένστικτο να πούμε, να ξέρετε. Μετά στο έργο βλέπεις κάτι τέτοιο και στο σκηνοθέτη λέει. Στο τέλος αυτός ότι είναι ο δολοφόνος να πούμε. Κατάλαβες. Ότι αυτός είναι ο δολοφόνος. Και τελικά πήγε να πούμε ο Χάβος. Και λέει ο Παπαδόπουλος του Άβελ. Α, λέει, εγώ έχω λέει συμβόλαιο. Τι συμβόλαιο είσαι. Τι συμβόλαιο είσαι. Εσύ πας να πούμε στον Ηρακλή προπονητής Β' Εθνική. Ανεβάζεις την ομάδα Α' Εθνική.
σώνεις την ομάδα άνετα από την Αλφα Εθνική. Βλέπεις όμως ότι το τελευταίο τρίμηνο το καράβι γέρνει και πρέπει να κοιτάξεις το μέλλον σου. Σου δίνουν κάτι ψίχουλα εκεί στη Θεσσαλονίκη 3.000 ευρώ το μήνα, να πούμε 2.500 ευρώ το μήνα. Αυτά τα παίρνει ο Πανταζής, να πούμε, για να δώσει συνέντευξη, να πούμε, σε περιοδικό για τα πρώτα δύο φύλλα του περιοδικού. Εσύ να πούμε παίρνεις 2.500 το μήνα προπονητής Αλφα Εθνικής, είσαι ο χαμηλότερος προπονητής, να πούμε, σε αμοιβή στην Αλφα Εθνική. Βλέπεις ότι ο άλλος ο Καρασγέρης είναι έτοιμος να την κάνει Λάκης Γαβαλάς, να πούμε, να φύγει. Και βλέπεις ότι οι παίκτες είναι απλήρωτοι και κάθεσαι να κάνεις τι, το Σμιθ, να πούμε, στον Τιτανικό. Με το μιλίχιο ύφος ότι ναι, Ηρακλάρχης. Στο τέλος, στο λέω εγώ που δεν είμαι Πόντιος, είμαι μισός Πόντιος, στο λέω Άβελ εγώ, ότι σε λίγο καιρό, αν κάνεις άλλη μια τέτοια συνέντευξη ότι εγώ είμαι προπονητής και ο Παπαθανασάκης είναι πρόεδρος και τα λοιπά, θα σε κυνηγάω μπιφτέκης με σαν το Χατζάρα εκεί στον περιφερειακό, θα σε κυνηγήσουνε. Διότι αυτή τη στιγμή, να πούμε, τα μυαλά των οπαδών είναι, να πούμε, οι οπαδοί είναι βλαμμένοι. Βλαμμένοι είναι οπαδοί. Οι οπαδοί, εκεί που είσαι εντάξει, άμα δούνε κάτι στραβό, δεν σε πετάς στα σκουπίδια. Δεν είναι, δηλαδή, επειδή εσύ ανέβασες την ομάδα, την κράτησες σαν οικογένεια κτλ. Χεστήκαν οι οπαδοί για αυτά. Άπαξ, εσύ βγαίνεις και λες, ο Παπαθανασάκης με υποσχέθηκε και θα δούμε και θα κάνουμε και εγώ με προπονητής κτλ. Θα φας και συντού. Δεν την γλιτάρεις. Και μετά πας στο σπίτι και θα λες στους φίλους σου, ρε τη βλάκα ήμουνα καλά, έλεγε αυτός ο Φαλακρός, να πούμε ο Ραπτόπουλος, ότι έπρεπε να την κάνω Πουλόπουλος Γιάννης και να σηκώθω και να φύγω. Έτσι λέω εγώ. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι μαθαίνω εγώ. Έτσι ξέρω τα γράμματα εγώ. Έτσι τα ξέρω τα γράμματα. Κύριε Παπαδόπουλε, το Άβελ, από κανένα δεν θα ακούσει ευχαριστώ. Μόλις ο Παπαθανασάκης το στηρίξεις τώρα και τα λοιπά, θα γίνεις ίσως κι όμοιος, πώς το λέγανε τώρα, Σεντελίδης θα γίνεις. Σεντελίδης Μάκης θα γίνεις, κορόιδο. Αυτά τα πράγματα θέλουν καχυστερηλίκη. Έγινε έσωσα τον Ηρακλή. Μάλιστα. Πόσο καιρό έχω να πληρωθώ, 3 μήνες. Πώς πάει το καράβι, Τιτανικός. Σε παίρνω από την Τρίπολη. Μάλιστα. Τι έγινε, σε θέλουμε. Ναι. Αφού το καράβι βουλιάζει. Θα σε πούμε τίποτα. Άντε να γράψει κανένα δημοσιογράφο, θα βγει κανένα μάνο, θα πει καμιά παπαριά, να πούμε καμιά ιστορία, θα ξεκαστεί. Πας εκεί πέρα, τρως τα βουτήρατά σου, τα μέλια σου, σου παίρνουν τους παιχταράδες εκεί πέρα γιατί αυτοί ξέρουν να ψουνίζουν κιόλας. Δεν θα σε φέρουν το Λαζάρ εκείνη την ποντικό μαμίκη με τα μάγουλα τα ρουφιγμένα, να πούμε, προς τα μέσα. Δεν θα σε φέρουν το μακρύ, το kickboxer, να πούμε, για αμυντικό χαφ. Το μακρύ. Ποιο μακρύ, ρε. Ένα μακρύ, ξέρα εγώ, το στη γειτονιά, το βενζινά, το τάσο, να πούμε. Πλάκωνε στο ξύλο εκεί τους προμηθευτές γιατί τον κλέβανε, να πούμε, στο. Πώς το λένε, στο πετρέλαιο, που σε πονεί και που σε σφάζει. Πάτα κιούτα κιούτα πάτο αμακρύς. Ο Τάσος. Καλή του ώρα και στην Καλλικράτεια που είναι. Ξύλο να δεις εσύ. Άλλο μακρύ δεν ήξερα εγώ. Του φέρανε να πούμε τον Τσιλιανίδη. Έξω αριστερά. Μάλιστα. Ο Τσιλιανίδης είναι μπαλαδόρος, είναι τεχνηταράς. Είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, έρχεται και σαν δεκάρι, ωραίος κτλ. Μεγαλύτερο φλόρο να πούμε δεν έχει βγάλει σαν εξτρέμο Ηρακλής. Μεγαλύτερο φλόρο. Μιλάμε για φλόρο. Άμα το πετάξει εκεί. Μια κροτίδα, να πούμε, από αυτές που ποδοσφαιρικά εννοώ. Ποδοσφαιρικά. Έξω μπορεί να είναι ζιουζίτσου καράτε. Πού να ξέρω εγώ τι κάνει έξω. Μπορεί να τραβάει μια φωνή και να κάθονται 6-10 στο σπίτι του. Δεν ξέρω. Μέσα στο μπάτσι είναι φλόρος. Μεγαλύτερο φλόρο δεν υπάρχει. Εξτρέμω εγώ τον Ηρακλή να το θυμηθώ. Τσιλιανίδης. Πάνε και παίρνουν τον Πασά. Τον Πασά εξτρέμ. Ο Πασάς δεν μπορεί να τριπλάρει ούτε τον κόκκινο. Άμα πάρει την πλατιπόδα εκεί ο κόκκινος και βάλει το ποδάρι του εκεί, θα πάει σε πάνω ο Πασάς. Θα ζητήσει και φάουλ. Πασάς. Φέρανε εκείνο τον πουλούτε, εκείνο τον. Άμα το δει κανένα ασφαλίτη στον δρόμο, μόλις που θα το δει, το βάλει στο περιπολικό μέσα και σε εκείνη τα σκόντα να πούμε. Τι είσαι εσύ, ρε. Θα πει, what about you, Τούρκο, ένα κουβάλα εδώ με αυτά τα μούτρα. Να είμαι εγώ ασφαλίτη. Και να δω στον δρόμο τον πουλούτ. Οπ, θα πω τον οδηγό, σταμάτα. Σταμάτα, έλεγχο κατευθείαν. Τι είσαι εσύ, ρε. Ποδοσφαιριστή. Αυτά τα μούτρα μπες μέσα στο περιπολικό. Τον πάω για ανάκριση, να εξακριβώσω τα στοιχεία του. Μούτρα αυτά τώρα τα δει έξω. Μπουλούτ. Μπουλούτ είναι να το βάλει σε κάνα αυτό μέσα να πούμε. Να πα για ληστεία κατευθείαν. Ο πρώτο που θα δει κάτι μούτρα τέτοια. Μπήκε λέει μέσα στο αυτό στο μπάρι, 10 άτομα τα καθάρισε. Το βάλανε εξτρέμ. Πήρανε να πούμε 5 center four, καταστρέψανε του 4 και δεν είχαν half. Πήραν το Λαζάρ. Φορτώσαν το Λαζάρ. Τελείωσε. Τι θα πα, πού θα πα, ρε Παπαδόπουλε. Την συνέντευξη να πούμε, ρε Άβελ, πού θα πα. Κάτσε τώρα να φας το κυνήγι. Στο λέω εγώ που τα ξέρω τα γράμματα.
Ιούλιο μήνα εγώ θα είμαι εκεί πέρα. Θα γυμνάζομαι εκεί παρέα με τα παιδιά. Θα τρέχει και δεν θα φτάνει. Είμαι μη διακαστήρι, το παπαδανασάκι, βρε τι έρθει σήμερα. Αλλά δεν θα προλάβει να φας κυνηγητό. Ο Τσιλιανίδης άνοιξε την πόρτα. Θα ακολουθήσουν, λέει κι άλλοι. Άντε να δούμε. Σηκάτσε στον Ηρακλή και μην πα αλλού. Χαϊβάνι. Ο παπ του Άβελ είναι μονάζιγα χαμένο. Αν μείνει είναι με τον Παπαθανασάκη, αν φύγει θα είναι ποντίκι και φιλοχρήματος. Λέω 2.32. Όχι ρε φίλε, θα βγει και θα μιλήσει. Θα πει εγώ μέχρι εδώ είναι και τέρμα. Άμα έχω πρόταση και είναι ο άλλος διαλυμένος, τι θα κάνω, τον ήρωα να κάνω. Δηλαδή τι θα κάνω τον ήρωα. Δηλαδή κι άμα αρρωστήσω δηλαδή στο νοσοκομείο θα έρθει κανένας να με δει από αυτούς που θα βρίζουνε. Σιγά, τα είδαμε και με εμάς. Α, έπεσες κάτω τρία άτομα στο νοσοκομείο. Άντε από εκεί πέρα, τι είναι ακροαματικότητα μάλιστα. Τι θέλετε. 17% μάλιστα. Πώς θα το κερδίσετε έτσι μάλιστα. Μα είναι άκαμψο ο Ραπτόπουλος. Τι θέλετε ρε, τι θέλετε, δεν θέλετε έτσι. Πώς θέλετε, γραβάτα κουστούμι. Δεν έχουμε γραβάτα κουστούμι. Να είναι αφευτός, βρίζει, κάνει ράνι. Αυτό δεν, ναι, δεν έχει τρόπο κτλ. Βράτε, αφήστε. Αφήστε την παραμύθα. Αρρώστησες, τελείωσες, έπεσες κάτω. Πώς έλεγε ο Μητροπάνος, πέσε κάτω και θα δεις ποιοι θα σε σηκώσουν. Τι λέτε τώρα ρε. Νούμερα είμαστε, Παπαδόπουλε του Άβελ. Κορόιδο! 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 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Έβαλε, λέει, το Σμολόφ. Δεκάρι. Σμολόφ. Σμολόφ είναι να τον πάρει ο Σαββίδης εκεί δίπλα στο Μίκι Μάους, να τον βάλει να πούμε φρουρό. Α, έχει σηκώ το κεφάλι του. Σατόφ. Ρωσία. Ο Σμόλικοφ. Και ο Σενίκοφ και ο Μπερεζούσκι και ο Ιγνάτσεβιτς. Τετράδα άμυνας. Κατάλαβες. Αυτή εδώ πέρα η μπράβη της νύχτας. Έχει, ο άλλος έχει το Χάμσλικ, πώς το λένε, το Βάις, το Μάκ από την άλλη μεριά και το Ντούντα. Και πάρτονα στην κόντρα. Και πάρτονα στην κόντρα. Και πάρτονα στην κόντρα 2-0. Και ο άλλος οφελός πάει και βγάζει αυτούς τους δύο. Πάει και βγάζει αυτούς τους δύο. Αντί να το γυρίσει 3-5-2 στο 2-0 να πετάξει ένα center back στη θέση του Νουβίτσα και του πώς λέει Κρίξιεν, πώς το λένε τον άλλο, καλός είναι εκείνος, μ' άρεσε. 3 να βγάλει έξω τον Ντούντα και να βάλει το Μακ και το Βάι center for 2 και να μην ανεβάζει τους Πεκάρικ που είναι λίγα πράγματα και τον Χουμούτσκι πώς το λένε δεξιοπόναδο αριστερό back και θα έχεις Βάι με Μακ, θα τους χτυπήσεις απάνω στους δύο center back που είναι πιο αργοί και από το θάνατο. Και το 2-0 το κάνεις 4-0. Εσύ Σερσέμι τους βγάζεις αυτούς τους δύο και γίνεται ντέρμπι το μάτς. Μειώνει 2-1 να πούμε η Ρωσία και ο άλλος ο καρπουζοκέφαλος, ο Ρώσος ο προπονητής, πήρε τα πάνω του και κουνιόταν εκεί σαν το χαζόν. Κουνιόταν. Τι κουνιέσαι ρε Χαϊβάνι. Σάμα της δηλαδή άμα κουνιέσαι τι θα αλλάξει η μοίρα σου. Σερσερί. Είναι δυνατό. Λοιπόν, Ραπτό σε μεγάλες φόρμες είσαι σήμερα. Εκεί στην ανάλυση για Ηρακλή έπεσα κάτω ρε φίλε. Μπουλούτ λέει ύποπτος. Πλάκα κάνεις. Να τώρα ρώτα. Δες. Άμα κυκλοφορούν δύο νοματέοι με ένα σκόντα, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι ασφαλίτες. Μπαμ κάνουν. Πάνε εκεί, φάνε κανένα τόστ και τα λοιπά. Σκόντα να πούμε χωρίς νούμερα. Πώς τα λένε αυτά, οκτάβια. Λοιπόν, άμα το πεις, δείξει τη φωτογραφία και πεις, αυτό άμα το δεις στον δρόμο, κατευθείαν εξακρίβωση στοιχείων κάτω στο αστυνομικό τμήμα και στο κορδελιό. Κατευθείαν. Κατευθείαν, στο λέω εγώ. Αν κάνει σε μένα αστυνομικό, το πιάσω αμέσως. Τι άλλο. Αν βρω κανένα σαν τον κόκκινο, με τα μούτρα που έχει ο κόκκινο και είμαι ασφαλίτη, θα πω έλα εδώ, αγόρι μου. Θα φωνάξω αυτό, κάντε το ένα αλκοτέστ εκεί. Τα μάγουλά του έχουν κοκκινήσει, γίνει σαν τον Άγιο Βασίλη, να πούμε. Θα τον βρούνε, ξέρω εγώ τι, θα τον βρούνε, θα τον πει πάνε σπίτι να κοιμηθεί. Άμα δει κανέναν, ανάλογα τι μούρι βλέπει, ρε παιδί μου. Βλέπει τα μούτρα τώρα. Αν δει κανένα σκούρο το βράδυ, με κανένα άλλο σκούρο, να πούμε κτλ. Θα κλέψουν κανένα αμάξι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κλέψουν αμάξι αυτοί, δύο. Του βλέπει, παιδιά, τι είστε εδώ. Ένα φιλαράκι εμείς τώρα κολόνιες πουλάμε. Τι κολόνιες πουλάμε όπως τη 2 η ώρα τη νύχτα, 1 η ώρα τη νύχτα κτλ. Για να δω, να δω τα στοιχεία σου, τα δάχτυλά σου, τα αποτυπώματα κτλ. Μήπως έχεις φάει κανένα μάξα του Τζόρνταν, ξέρω εγώ, δεξιά και αριστερά και πας και το κόβεις πίσω από τις φυλακές και το στέλνεις να πούμε κομμένο κτλ. Εκεί στη Χαριλάου πίσω από το Λίτ κτλ. Δεξιά και αριστερά, λέω εγώ τώρα κάτι περιοχές που με έχουν πει. Το βλέπεις τώρα το αντικείμενο. Να ανοίξουμε και καμία γραμμή να δούμε τι έχετε δει εσείς οι υπόλοιποι στη σημερινή ημέρα. Ραπτόπουλε, θέλω ένα κορίτσι να το κάνω πρόταση, λέει, αλλά φοβάμαι να μην με απορρίψει. Τι έχει να πει, Βασίλη Άνω Τούμπα. Άμα το πει και σε απορρίψει, σε απορρίψει. Αν δεν το πει, θα σε απορρίψει πάλι. Οπότε, μια ευκαιρία που έχει να πούμε για να πετύχει το στόχο σου είναι να τη το πει. Δηλαδή, άμα δεν το πει, τι θα γίνει. Πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Άμα το πει, μπορεί να γίνει και κάτι.
Αλλά εγώ λέω να το πεις. Βρες έναν τρόπο να το πεις. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55 κενό, μήνυμα στο 54.340. Για να δούμε, κάτσε να βάλω και τρίγω τηλεόραση εδώ. Να δω και καμιά επανάληψη, κάνα μάτς να πούμε τι έχει εδώ. Για να δω. Κάνα αεροπλάνο που πέφτει να πούμε. Βάις πως τελεύτα. Δεύτερο, βουλή, χουντού, αλφα. Τι έχει ο αλφα, για να δω. Ο αλφα έχει διαφημίσεις. Ο αντένα, τι έχει. Τον Αρναούτογλου. Με μια γριά. 45-50. Λοιπόν, Αρναούτογλου. Οικονόμησε. Στο Άρτου Καρατζαφέρης. Βαμμένο μαλλί, ωραίος. Ο πρόεδρος, έψιλον. Λοιπόν, πώς καταντήσαμε Σωτήρη. Έργο Μακεδονία TV. May Day. Εδώ είσαι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ. Αντώπουλε, πως έχω, Δημήτρης. Ρε, καλώς το. Θα έχουμε να τα πούμε μέχρι τις 5 Αυγούστου που θα είμαι εγώ εδώ. Που θα είμαι εγώ εδώ, 5 Αυγούστου θα φύγω. Μέχρι 5 Αυγούστου θα είμαστε παρέα εδώ. Άντε να δω 5 Αυγούστου, θα έχει περάσει η καθάριση. Μην αγχώνεσαι, ρε Αντώπουλε, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, εγώ άκου τι καλό κάναν σήμερα. Τι κάναν καλά οι Αλβανοί σήμερα, ξέρεις. Κάτσε να πιω λίγο νερό, έχω κορακιάσει. Για ξαναρώτα με. Αλήθειες. Λέγε. Τι καλό κάναν σήμερα, τι σωστά κάναν, τι κάναν σωστά σήμερα οι Αλβανοί. Τι κάναν σήμερα σωστά οι Αλβανοί. Ναι. Για πες μου να μάθω. Κλέβαν την μπάλα. Είσαι τώρα Έλληνας. Φυσικά, ρε φίλε. Είσαι λιγότερο κλέφτης από αυτούς. Φυσικά. Ναι. Γιατί. Εσύ ο νεοέλληνας, δηλαδή δεν έκλεψες. Όχι, δεν έκλεψες. Δηλαδή ο νεοέλληνας, στις συναλλαγές του με τον συνάνθρωπό του είναι καλός. Είναι λιγότερο κοπρίτης. Εγώ δεν πρόλαβα να κλέψω, αυτό μου 25 χρόνια είμαι. Α, επειδή δεν πρόλαβες. Μάλιστα. Φυσικά, γιατί αν προλάβεις, κλέβεις. Ο μπαμπάς σου δεν έκλεβε. Όχι, δεν έκλεβε. Τι δουλειά έκανε δηλαδή. Αγρότης. Αγρότης και δεν έκλεβε. Μικροαγρότης βασικά. Α, μικροαγρότης. Εμείς καπνά και δεν διαβάζαμε, ρε φίλε. Καπνά. Φυσικά καπνά. Μα σκέτο καπνό. Καπνά δεν κλέψεις, δηλαδή. Πώς θα το κλέψεις το καπνό. Πώς θα το κλέψεις. Το καπνό. Πώς θα κλέψεις το καπνό, ναι, πώς θα κλέψεις. Επιχορήγηση, ρε φίλε. Να πάρεις καμιά καλή. Επιχορήγηση, ρε φίλε. Δεν έπαιρνε ο παπάς τότε. Πασόκ δεν ήτανε. Τι σημαίνει επιχορήγηση, παίρνεις τα καπνά που βάζεις τα δέκα. Εκεί στους συνεταιρισμούς δεν έκανε καμία κομπίνα να πούμε. Όχι, όχι. Τίποτα, χαϊβάνι ήταν. Είμαστε καλοί χριστιανοί εμείς. Ας αυτή τη ζωή βλάκα στάσει κλέφτης. Διάμεσο δεν υπάρχει. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Κοίταξε, θα σου πω κάτι, θα το πω σε αυτή τη ζωή. Αν κλέψεις 10 ευρώ, είσαι βλάκας. Άμα κλέψεις 1 εκατομμύριο ευρώ, σε λέει αυτός είναι ο μάγκας. Σωστό, βέβαια. Έτσι είναι. Καπιταλισμός και στο κλέψιμο, φυσικά. Λοιπόν, τώρα για πες μου. Δεν πρόλαβες εσύ, Αριανός. Αριανός είσαι. Έλα, Αριανός, ναι. Γιατί δεν έκανες ένα σύνδεσμο εκεί πέρα να οικονομήσεις. Στο σοκ. Έχαμε σύνδεσμο. Έχουμε σύνδεσμο. Α, έχουν άλλοι. Κάναν άλλοι. Μάλιστα. Για τον Άρη θέλω να σε ρωτήσω. Ναι, για πες. Κάνα νέο έχουμε. Όχι. Δηλαδή οι πληροφορίες τι λένε, θέλω να μου πεις. Οι πληροφορίες μου τι λένε. Ειλικρινά όμως, έτσι. Ειλικρινά. Ναι. Θα ανέβεις με χρέη. Όχι, δεν το πει. Γιατί όχι. Γιατί ρε φίλε. Γιατί έτσι λένε οι πληροφορίες μου. Για ποιο δεν περίμενε, πιστεύεις δηλαδή ότι δεν θα γίνει καθάριση. Όχι. Δηλαδή περίμενε, θα δηλαδή, περίμενε. Σεπτέμβριο θα είμαστε εδώ. Τα σορτσάκια ακόμα θα τα φοράμε, θα τα έχουμε βγάλει, θα βγάλουμε τα χειμερινά και ακόμα θα εκκρεμεί η καθάριση. Περίμενε που πέρα πω. Λοιπόν, λέω, ναι, άλλο θα εκκρεμεί. Μπορεί να είναι πω στη Β' ρε φίλε όπως η ΑΕΚ και να γίνει στην καθάριση, η καθάριση στη Β' εθνική, σωστά. Εσύ το Σεπτέμβριο πάντως δεν ακυμάσαι σίγουρος. Θα γίνει να το πλέ. Θα γίνει. Ο Καρυπίδης το είπε, το είπε ξεκάθαρα. Το είπε ο Καρυπίδης. Ο Καλονής το είπε ξεκάθαρα. Άμα γίνουν όλα, λέει, όπου βάσει νόμου θα σας βοηθήσω, λέει, να κάνει τη δουλειά. Ναι, και άμα δεν γίνουν βάσει νόμου, δηλαδή θα γίνουν. Θα γίνουν λογικά. Δεν μου λες, τώρα μου κάνει πίσω τι γίνεται από το που λες, θα φύγει από τη Βέρεια, τι θα κάνει. Από τη Βέρεια. Άμα δεν φύγει από τη Βέρεια δεν μπορεί να πάρει τον Άρη. Του κυνηγάει όλη η Βέρεια τον Καρυπίδη, τι. Ξέρω εγώ. Ξέρεις εσύ. Τι θα κάνω. Τον κυνηγάνε στη Βέρεια, τον κυνηγάει ο Γατάνος, τον κυνηγάνε οι υπάλληλοι από τα σούπερ μάρκετ. Τον κυνηγάει ο Γεωργιάδης της Βέρειας, τον κυνηγάει. Ο Ντάντος τον κυνηγάει. Ο Αναστόπουλος, ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε και ιστορίες. Τι, πες μου, τι. Οι υπάλληλοι πληρώθηκαν. Ποιοι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι του σούπερ μάρκετ πληρώθηκαν. 4 μήνες είχαν να πάνε να πήραν τα παιδιά. Να, εντάξει, μπράβο. Λοιπόν, οι παίχτες πληρώθηκαν, σε ενημερώνω. Πόσα πήρανε. Τα πήραν όλα τα λεφτά τους, ό,τι ήταν να πάρουν.
Ποιο το είπε αυτό, ποιο ρεπορτάζ. Σήμερα πληρώθηκε. Α, σήμερα, μάλιστα. Μπράβο, αύριο. Προχθέ πήρε στου μισού και του άλλου μισού πληρώθηκε σήμερα. Ωραία. Είσαι αισιόδοξο. Κοίταξε, αισιόδοξο δεν είμαι 100%. Είσαι 100%. Με τα μπερδεύει το, είσαι ή δεν είσαι. Δεν είμαι. Δεν είμαι, όχι ότι δεν θα γίνει τίποτα, απλά έτσι πως τα βλέπω. Δηλαδή, πράγματα, άμα εσύ που είσαι αριανός και είσαι, θες να είσαι αισιόδοξος, εγώ που τα βλέπω μαύρα στη ζωή μου τα πράγματα, γιατί να είμαι αισιόδοξος, ρε φίλε. Δηλαδή, μου λέει, εσύ σε λέω με τον Άρη πάντα, τώρα τελείωσε η καραμένα με τη Μαρούπα. Την έβγαλε η καραμένα με τη Μαρούπα. Η Μαρούπα, σοβαρότατη γυναίκα. Μαρούπα, μα δεν υπάρχει Μαρούπα, τώρα λέμε άλλα. Τέλος πάντων, κοίταξε, επειδή λες αλήθειες όμως, επειδή σε παραδέχομαι ότι λες αλήθειες, άσχετα πώς τα λες, παιδί μου, και λες για όλους. Ναι, ο τρόπος δεν σ' αρέσει. Ναι, ο τρόπος δεν πειράζει. Τρόπος, γιατί ναι. σε κανένα δεν αρέσει όταν του λένε πράγματα που δεν του συμφέρει, έτσι δεν είναι. Έτσι, και εγώ έτσι άμα τα ακούω από άλλα. Αλλά εντάξει, δεν πέφτει πάντα μέσα, ρε φίλε. Δεν πέφτει πάντα είμαι, μέσα. Ο Ιησούς Χριστός, όταν ωραίο είμαι, να κάνω χάρη. Να πούμε πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, ραπ, χάρηκα που σε άκουσα. Θέλω να σε γνωρίζω σένα. Μόλις γίνει η καθάριση, μου κάνει το τραπέζι και στο σοχό. Θα έρθω με τον κόκκινο να φάμε τζάμπα. Έχει έρθει σοχό ποτέ. Σοχό, μια και δυο, έχω παίξει και αντίπαλο. Ακούς, ναι. Έλα ρε φίλε το πανηγύρι μας. Τώρα 28-29 30 του μηνός έχουν πανηγύρι, έλα μια βόλτα πάνω. 28 Ιουνίου έχει πανηγύρι. 28-29 30, τριήμερο είναι. Όπου θέλω, ό,τι θέλεις γεράσου. Άντε να κάνετε 28 του μηνός και το κύπελο να γιορτάσετε που πήρατε πριν 80 χρόνια. Εκεί μαζί με το πανηγύρι να γιορτάσετε και το κύπελο. Εκεί Super 3 είναι ο σύνδεσμος. Θα έρθεις, Ραπτόπουλε, θα έρθεις. Άμα με καλέσεις, θα έρθω. Θα πάρω το κόκκινο και θα έρθω. Κλείσε. Έλα, σε καλό, πάρω το κόκκινο και έλα. Έγινε, κλείσε, τα λέμε. 28 του μηνός πανήγυρι. Βέβαια. Το κύπελο του καμπάνι. Ναι. Τι είναι, ρε φίλε, τι έπαθες, γιατί μιλάς σιγά. Έπεσε αυτός. Ψιθυριστά. Ήταν ντροπαλός. Και άμα το πω γιατί ντρέπεσαι, ξέρεις τι θα με πει. Γιατί να ντραπηθώ. Επόμενος κύριος. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, έχεις μια καλή πληροφορία, κάνα προγνωστικό για το αυριανό πρόγραμμα στο Euro. Γιατί σήμερα ο Ρακάτσης έχει σκίσει από το πρωί, δεν ξέρω αν ακούς. Ποιον έχει σκίσει. Εσένα. Γιατί με έχει σκίσει. Για τα προγνωστικά που έδωσες. Γιατί εκείνος Πορτογαλία. Ποιο το. Για την Πορτογαλία, για το ένα χιλιάρικο στην κουφάλα και έτσι έρχεται το κόκκινο. Τι να κάνω, ρε φίλε, αυτό μάσε από του παοξίδε, ο Βιερίνια Πεκταρά, έτσι ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια είναι ίδιο εκείνο ο Νάνο στον κινηματογράφο. Πώ το λέγανε, ρε Γιάννη, εκείνο τον Νάνο, τον κοντό, στον ελληνικό κινηματογράφο. Πώ το λέγανε. Το βάλαν δεξί μπακ, να πηδήξει κεφαλιά, να πούμε. Το βάλαν να πηδήξει κεφαλιά, το Βιερίνια. Ο Ρονάλντο καημένο, με εκείνο το καρύδι, σαν του Αδάμ το Μήλο εκεί πέρα κάτω. Τα τελειώματά του δεν βρήκε φόρμα και τα λοιπά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ναι, αλλά ο κόκκινος είναι γατάκι. Ορίστε. Το βρήκε ο κόκκινος. Τι βρήκε δηλαδή. Δηλαδή είπε όχι, δεν το βάζω εγώ. Ποιο δεν βάζει. Το χιλιάρικο. Κοίταξε, αυτοί που δεν ξέρουν ποδόσφαιρο είναι καλοί στο στοίχημα. Άρα το παραδέχεσαι. Ναι, ρε φίλε, γιατί αν αυτοί που ξέραν ποδόσφαιρο ξέραν και στοίχημα, εκεί τι θα κάναν οι άλλοι που δεν ξέραν ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει. Γιατί ο Ραγκάτσης το πρωί σε έσκησε. Καλά με έκανε. Καλά σε έκανε. Έτσι. Και λέει το βράδυ, λέει πάρτε κάποια προγνωστικό, λέει να χάσετε τα λεφτά σας. Επειδή εγώ χθες άκουσα, δώσε και ένα προγνωστικό για αύριο. Αύριο τι έχουμε, για πες τα μάτς. Εσύ να μου τα πεις, εγώ θα σου τα πω. Ναι, Αγγλία, Ουαλία, έτσι. Ναι. Αγγλία, over. Over. Ναι. Το άλλο ποιο είναι. Ισπανία, Τσεχία, νομίζω. Ισπανία, Τσεχία, over και αυτό. Δύο over. Να βάλω ένα χιλιάρικο. Έχεις κουφάλα στο δέντρο. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Λοιπόν, over είπες και τα δύο. Over, ναι. Θα τα πάρω τηλέφωνο, ρε μεγάλε. Για να το θα πέσει μέσα. Άντε, να σε καλά, ρε ραπ. Άντε, φιλιά. Τι είναι. Ήρθες για παρέα. Πάρε μικρόφωνο. Έχω νέα να σου πω για τον Τζόρνταν. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, κύριε. Τι κάνετε. Παρακολουθούσα τους Χρυσαυγίτες που πανηγύρισαν τα γκολ των Γάλλων και τι χάρηκαν που κέρδισαν οι Γάλλοι και χάσαν οι Αλβανοί. Καλά, εσύ. Μια χαρά, ρε Κώστα. Ο Αλέξανδρος Παναθηναϊκός είμαι. Καλησπέρα και στον κύριο Χιλιτήρη. Τι ταξίδι πήρες, ταξίδι. Καλώς τα δέχτηκες. Τι πήρα. Το ταξίδι πήρες. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει σήμερα τίποτα. Μόνο το ένα παιχνίδι είδα, το μεσημεριανό. Α, ωραίο, τους Ρώσους. Τους Ρώσους, ναι. Ή τα κεφάλια, τα τετράγωνα. Άκου, να σου πω, Ραπτό, που λέει αυτό το παιχνίδι, θέλω να σου πω. Τι θέση έπαιζες,
όταν έπαιζες? Εγώ τέρμα έπαιζα. Τέρμα έπαιζες? Ναι, ναι. Δεν το πήρασα. Λοιπόν, παρακολούθησε το ναι. πρώτο γκολ που τρώνε οι Ρώσοι. Δε... γίνεται παλιά στα αριστερά. Ναι. Ο Βάης είναι δεξιοπόδαρος. Ναι. Πάνε δύο παίχτες, δεν μιλάνε μεταξύ τους και χωρίς προσποίηση τους αδειάζει και τους δύο ναι. από την ίδια πλευρά. Πέσανε από την ίδια πλευρά, ναι. Και δεν μιλάνε μεταξύ τους. Χωρίς προσποίηση τους αδειάζει. Άμα τους έκανε προσποίηση ακόμα θα τρέχανε. Ο Εγνασίεβιτς και ο Σμόλικοφ ήταν. Ναι. Και το δεύτερο γκολ ίδιο. Χωρίς προσποίηση τη φέρνει στο δεξί και το τραβάει απέναντι. Δεν το πείραξα. Φίλε, 11 βέλη παίζανε χθες, σήμερα. Τι παίζανε? 11 βέλη από τη Ρωσία. Και ένας, πώς το λέγανε αυτόν τον αρχιφαρόν, Ιακώβου. Ναι, 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 ναι. Ιακώβου το μικρό, πώς το λέγανε? Δεν θυμάμαι. Ο Ιακώβου ήταν προπονητής της Εθνικής Ρωσίας. Ναι, τι ήταν και αυτό, πήρε εκείνο τα πάνω, το σβέρκο να πούμε. Εκείνο το κεφάλι, εκείνο το. Αλλά αυτό που λες έχεις δίκιο, δεν έπρεπε να τους βγάλει και τους δύο, και το Μακ και τον Βάη. Έβγαλε και το Μακ και τον Βάη. Τον ένα έπρεπε να τον κρατήσει γιατί δεν είναι. Και τους δύο έπρεπε να τους κρατήσει. 3-5-2 δύο φορά αυτή. Ας έβγαζε τον άλλον, πώς το λέγανε, ρε. Τον Τούτα να βγάζε, ρε. Έπεσε. Πώς? Ο Βάη έπεσε. Ο Βάη έπεσε. Δεν τον έβαλα να μαρκάρει. Τρεις στόπερ, δυο αμυντικά χαφ, ένα δεκάρι. Να την τραβάει μπροστά, να την κρατήσει λίγο μπροστά. Θα κρατούσα το χάμσικ δεκάρι. 15-20 μέτρα, ναι. Ένα κόφτη θα βάζα. Ένα τρίτο στόπερ, θα βγάζα τον Ντούντα και θα έπεσα 3-5-2. 5-3-2, εξάλλου τα μπακ του κόλου ήταν της Σλοβακίας. Ο ένας είναι αριστεροπόδαρος. Ο ένας δεξιοπόδαρος, αριστερός μπακ, ο Χουμπόσκι, πώς το λένε, και ο Πεκαρίκ λίγα πράγματα. Άντε, πάμε. Λοιπόν, Γιώργο, κάνα μέλη μας έφερες. Όχι, δεν έχω φέρει τώρα τίποτα. Τώρα είμαστε σε διαδικασία παραγωγής. Παραγωγή? Ναι, είμαστε στα Σιέρας. Στα Σιέρας? Στα Σιέρας, στις Μπέλες πάνω, όχι στα ελληνοβουλγαρικά. Πώς λέγεται, Μπέλες? Στο Μπέλες, ναι, στα ελληνοβουλγαρικά. Με μέρος, περιοχή, πάνω στα βουνά. Βουνό, Μπέλες, το νερό. Βουνό. Το νερό. Ο Μπέλος. Όχι ο Μπέλος, βρε. Τι λες? Είχα αναλογία Μπέλο, χάρη εγώ. Εντάξει, και τι έγινε? Ο Μπέλες είναι το μέρος, μάλιστα. Σας τα κλέβουν εκεί στον Μπέλες. Φύρα παντού έχουμε. Αλβανοί, Ρώσοι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και Έλληνες. Όχι, ρε, οι Έλληνες δεν κλέβουν. Δεν κλέβουν οι Έλληνες. Καλημέρα. Δεν κλέβουν. Ναι, γεια σας. Καλοί άνθρωποι. Καλημέρα, κύριε. Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Πεντακάθαρα, ναι, ναι. Καμπάνα η φωνή. Ναι. Ωραία, Γιώργος Παδός Παναθηναϊκού. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, μενόματε. Ήθελα να πω λίγο για το θέμα με τον Βρίζακη που προέκυψε και το Ζαγοράκι. Ναι. Να πω μερικά στατιστικά. Ναι, να πεις ότι. Ο Ζαγοράκης ανέλαβε στις 18 Ιουνίου του 2007. Ναι, μόνο όταν σταμάτησε την μπάλα. Ναι, και. 18 Ιουνίου του 2007. Ωραία. Και είχε παραιτηθεί πρώτη φορά τις 8 Οκτωβρίου του 2009, όπου ανέλαβε ο Βρίζας. Ξανάρθε μετά. Ναι, ναι, σε αυτό το διάστημα ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό είχε μία νίκη, δύο χ και τέσσερις νίκες ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ωραία. Όταν μέχρι να ξαναλάβει τον Ιανουάριο του 2010 δεν έπαιξαν ξανά με ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Μετά όταν παίξαν? Ναι, από τις 23 Ιανουαρίου του 2010 μέχρι τις 26 Ιανουαρίου του 2012 που ήταν η δεύτερη και τελευταία θητεία του στον ΠΑΟΚ, ναι. Είχε 5 νίκες ο ΠΑΟΚ, ένα χ και δύο Ολυμπιακός. Δηλαδή ήταν, αντιστράφηκαν. Αντιστράφηκαν. Ήταν, ναι, ήταν πολύ καλά. Και σε αυτό το διάστημα ήταν και τα ελικόπτερα, το ποτήρι που είχαν πετάξει οι παγωτίδες, εκείνο το περιστατικό που απέκτησε. Ένας φίλου μου, ο γιος το πέταξε το ποτήρι. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν λέω το όνομα. Ναι, ναι. Καλού μου φίλου. Όταν παραιτήθηκε τις 26 Ιανουαρίου του 2012, ανέλαβε ο Βρίζας. Ναι. Και μέχρι να έρθει ο Σαββίδης, που εντάξει είναι άλλο κεφάλαιο, πιστεύω μετά δεν είναι. Όχι, δεν έχει, μετά δεν έχει. Ναι, ναι, μέχρι το τέλος της σεζόν πριν αναλάβει ο Σαββίδης, έπαιξαν ένα ματς. Στην Τούμπα, στις 5 Φεβρουαρίου του 2012, στο 0-2, στο 5 και το 18 έβαλε ο Ολυμπιακός τα γκολ, τα οποία έκριναν πρωτάθλημα και ήμασταν τσίμα-τσίμα. Αν θυμάστε ήταν τότε που είχε χάσει ο Ολυμπιακός 1-0 στην Ξάνθη. Α, τότε με το φούρνο. Μπράβο, τότε ήταν. Ναι, ναι, ναι. Η συνομιλία είναι στις 22 του 2012, δηλαδή το μόνο μάτς που έχει είναι ανάμεσα εκεί πέρα από το πρόσφατο ήταν αυτό, το 0-2. Τα γκολ μπήκαν στο 20 λεπτά 0-2. Κοίτα, φίλε, άκου να δεις. Ωραία, ωραία, σε ευχαριστώ για το στατιστικό. Άκουσε. Ο Ζαγοράκης είναι κουμπάρος του Γκαγκάτση. Ο Γκαγκάτσης ήταν πρόεδρος στην ΕΠΟ. Σφυρίζαν Ολυμπιακό 80-20 διαιτητές.
ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα σπόρια να βγει τέταρτος. Ωραία. Και στην Τούμπα καλές διαιτησίες. Στην Τούμπα είχε πολύ καλές διαιτησίες με κάτι Λιμάσα, τον Άρη και τον Ηρακλή. Κάτι να πούμε Πανιόνιους, κάτι Βέρειες, κάτι Καστοριές, κάτι αυτά. Τα έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τα συμβηρήματα. Αλλά ο Ολυμπιακός τα έπαιρνε όλα. Ωραία. Έβαια, ναι. Ο Μπέος, ο Ζαγοράκης, ο Μαρινάκης και ο Γκαγκάτσης ήταν καλοί φίλοι. Εμένα τότε με έσφαζαν, εντάξει. Μην είχες φάξει τι βόλι, μην είχες φάξει τι ο Εσύ Γαύρος. Έπαιρνες πρωτάθλημα με τον κόλ του Κατσουράνη στο δεύτερο δοκάρι, 1,5 μέτρο πίσω και το ακυρώνει ο διαιτητής. Για να είμαστε δίκαιοι, επειδή είμαι αντικειμενικός, εκεί, σε εκείνο το μάτς από 7 πόντους μείωνα στους 4. Δεν έπαιρνα ακριβώς το πρωτάθλημα. Ισχύει ότι είχα, εκεί ήταν σφάξιμο στο γόνατο, Σάββατο βράδυ ήταν, το είχε δει όλη η Ελλάδα. Αλλά δεν έπαιρνα πρωτάθλημα εκεί. Επειδή ήσουν δεύτερος, όχι επειδή ήσουν ο Παθηναϊκός, να τα λέμε αυτά. Και ο Άρης δηλαδή να το έκανε αυτό και εκείνο στο γόνατο. Αυτό υποθετικό είναι. Δηλαδή για μένα μην παραπονιέται τώρα και ο Παναθηναϊκός για διαιτησία. Σωστά μιλάει. Πες και κανένα κτίριο, όμως πλακώσει να πούμε. Σωστά μιλάει. Το κτίριο έχουμε 20 χρόνια αυτό. Συμφωνώ. Που πες, το και σας. Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αν τα πάρουμε με μια σειρά, ο Παοξής μπορεί να τη λέει στον ΑΕΚΤΣΙ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό. Ο ΑΕΚΤΣΙ στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός μόνο στον Ολυμπιακό. Ο Αριανός και στον Παοξή και πάει λέγοντας. Καλά λέω. Ναι, εσύ το έχεις ξαναπεί και εγώ λες ότι αυτός που έχει τους τίτλους. Ναι, στην Ελλάδα ναι. Δυστυχώς, ναι, δεν λέω όλους, αλλά δυστυχώς, ακόμα δηλαδή και ο τίτλος του ΠΑΟΚ στο 85, ας πούμε, είχε μέσα λίγη διαιτησία. Αυτό δεν το ξέρω. Απλά το ο θέμα Γιώργος είναι ότι... είναι ο πιο δίκαιος κομμουνιστής αριστερός που έχω γνωρίσει. Ναι, γιατί και είναι εγώ είναι από τους αριστερούς που θα έκανα, ας πούμε, μαζί πορεία για τα δικαιώματα του φτωχού ανθρώπου. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, με τα μέλη. Ναι, ο Γιώργος ο νέος, που είναι εκεί μαζί, κατάλαβα. Άλλο ναι. Κομμουνιστή μπορεί να θέλω να το σκοτώσω. Γιατί είναι ψεύτικος. Ο Γιώργος όμως είναι φίλος μου και το θεωρώ πραγματικό κομμουνιστή. Δηλαδή εγώ, στη ζωή μου ναι, γνώρισα 5-6 πραγματικούς κομμουνιστές. Η μία ήταν η γιαγιά μου η Ζαμπέτα, Κουκουέ. Με κόκαλο. Κόκαλο, Κουκουέ. Ο ένας ήταν ένας σωσίας του Μάνου Κατράκη στη γειτονιά. Ο Τζόρτζης, δύο. Ο τρίτος ήταν ο Βέγκος. Τρία. Ο Θανάσης. Ο Μακαρίτης. Ο Βέγκος ήταν κομμουνιστής. Βέβαια. Κομμουνιστής, αρσενικός. Όχι και πολύ καλός κομμουνιστής, αλλά κρυφός ήταν ο Φούντας. Ναι. Ο οποίος Φούντας, ο Γιώργος, τον παρακαλούσε η Μερκούρη, τον οποίο το γούσταρε σαν άντρα το Φούντα. Και ο Παράβας ήταν ο Ρώσος αριστερός. Ναι. Οι άλλοι αριστεροί που με τη Φίνος Φίλμ επί Χούντας οικονομήσαν τα τερά τους. Μουνιστέα αριστεροί, ναι. Δηλαδή τώρα ο Καζάκος με την Καρέζη, Κλάιμάιν. Με το Φίνος ο Βουτσάς τώρα, Κλάιμάιν. Το Βουτσάς το παιδί το. Ναι. Σαν ηθοποιός είναι καλός τώρα. Μουνιστής ο Βουτσάς. Όχι, εμείς για άλλο λέμε. Δεν λέμε όλοι αυτοί σαν ηθοποιοί. Και ο Καζάκος είναι καλός ηθοποιός. Ναι. Ιθοποιάρα. Δεν έχει σημασία το πολιτικό. Σαν αριστερής, ναι. Δεν έχει σημασία δηλαδή το πολιτικό του. 67, 68, 71, 72 επί Χούντας, ο Φίνος Φιλμ έχει δώσει εκατομμύρια σε ηθοποιούς. Μην λέμε ονόματα και τέτοια. Καλά κάνανε. Τα ταξίζανε τα παιδιά. Αλλά μην. Να πω λίγο αυτό που ήθελα γιατί ξεφύγαμε λίγο. Λίγο, επειδή άλλο ήθελα να πω και. Πιστεύεις δηλαδή, Γιώργο, ότι τα τελευταία 20 χρόνια ο Παναθηναϊκός είναι πιο ευνοημένος από τον ΠΑΟΚ? Ο Παναθηναϊκός, Γιώργο. Ναι. Ο Παναθηναϊκός, αν είναι πιο ευνοημένος. Τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Για 20 χρόνια, πρόσεξε. Ναι. Στα 20 χρόνια, ναι. Είναι πιο ευνοημένος. Ξέρεις γιατί είναι πιο ευνοημένος. Στα 20 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έπαιρνε τα σφυρίγματα για να περάσει τον Άρη και τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός τώρα πήρε για να πάρει πρωτάθλημα. Πήρε δύο πρωταθλήματα. Έτσι. Και το Σπάθα, ας πούμε. Πήρε το Σπάθα και το ναι, άλλο. Και πόσο με έκλειψαν. Το 2004. Ναι, πρόσεξε. Πόσο με έκλειψαν. Πρόσεξε. Εγώ σου λέω σε σχέση Παναθηναϊκό σε σχέση ΠΑΟΚ με τον ΠΑΟΚ. Αν συγκρίνω ναι, ναι. Τι σφαγή έχει. Ναι, αν συγκρίνω τι σφαγή έχει φάει σε σχέση με μένα, με τον Ολυμπιακό, εσύ είσαι πολύ πιο αδικημένος γιατί εσύ ήσουν μια ζωή που τον κυνηγούσε. Δεν τον κυνηγούσα εγώ. Εντάξει, ότι λέει τώρα ο φίλο μου ο Τζόρνταν. Συνήθω τον κυνηγούσε ο Παναθηναϊκό. Ναι, και για... αυτό συνέβαινε από τότε που ξεκίνησε το ελληνικό πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βάζελ, έκλεισε. Πάμε πιο γρήγορα. Ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Α, καλώς τον. Αργιανός από Αθήνα, τι κάνουμε, παλικάρια. Καλώς τον. Φίνος Φιλμς. Φίνος Φιλμ. Λοιπόν, επειδή ακούγονται πολλές ανακρίβειες, λένε Μαϊάκ στη Β' Εθνική έκανε καθάριση. Λίγο να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
Η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Παθρακικό πότε ήταν? Μάιο του 13. Ναι, 13. Δηλαδή Μάιο του 13 η ΑΕΚ πέφτει γάμα εθνική. Αύγουστο του 14 έχει ολοκληρώσει καθάριση. Έχει διαγραφεί από τα Μητρώα του ΓΕΜΗ η παλιά ανώνυμη εταιρεία. Έχει πάρει το πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ και είναι έτοιμη για να παίξει β' εθνική, σωστά? Σωστά. Ναι. Δηλαδή από τη μέρα που έπαιζε, μετά από 15 μήνες, τα έχει κάνει όλα η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τα κάνει καλά. Ναι. Βρήκε καθαριστή, δεν είχε περιουσία. Γιατί βρήκε και έναν κύριο ο οποίος ήταν παλιά μέσα στην ΑΕΚ, ήταν τότε μέσα στα κελιά και τα φορτώσαν όλα. Ναι. Όχι, εγώ σου λέω το εξής. Η ΑΕΚ από τη μέρα που έπεσε, σε 15 μήνες, τελείωσε με τα πάντα. Φυσικά. Γιατί είχε, ωραία. Γιατί είχε και κάποιον άλλο να κινεί πιο γρήγορα τα νήματα, γι' αυτό. Ναι. Όχι, άκουσε με λίγο να δεις που θέλω να καταλήξω. Γιατί βγαίνουν πολλοί και λένε και η ΑΕΚ στη Β' Αθηνική έκανε καθάριση και δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, 15 μήνες αφού έπεσε, τα τελείωσε όλα. Ο Άρης έπεσε τότε που είχαν πάει στο δικαστήριο και σε αυτά. Το Κάζερες, πότε ήταν με το Στεφανίδη, θύμισε μου λίγο ρε Κώστα. Το 13 πρέπει να ήταν, το 13. Ναι, όχι ρε, το 13. Το Άρης έπεσε μετά, το 14. Το 14 ήταν, θύμισε μου, Σεπτέμβριο, πότε ήταν, Αύγουστο, πότε ήταν. Τότε που ήταν ο Στεφανίδης ρε, πότε ήταν. Ποιος, ο Στεφανίδης που ήταν. Ο Στεφανίδης, δεν θυμάμαι. Αύγουστος ήταν το 14, δεν θυμάμαι. Που είχαν πάει στο δικαστήριο να πέσει η ομάδα. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, θα σου πω εγώ υποθετικά Αύγουστος του 14. Έχουμε Ιούνιο του 16. Πόσα χρόνια είναι? Έχουνε περάσει 22 μήνες και δεν έχει γίνει καν η εκποίηση του Ρησίου. Και αυτό το συγκρίνει τώρα με την ΑΕΚ που σε 15 μήνες θα κάνει όλα. Ναι βρε αγόρι μου, θα γίνει. Ο ΚΑΠ, ναι. Θα γίνει. Ο ΚΑΠ τι λέει? Ο ΚΑΠ λέει ότι για να παίξεις κανονικά, άσε τα παράθυρα και αυτά, για να παίξεις κανονικά πρέπει να διαγραφεί η παλιά ανώνυμη εταιρεία, να πάρεις το πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ και να μπορείς να παίξεις. Αυτό για να το κάνει ο Άρης θα πρέπει να πουληθεί το ορίσιο, να πάνε τα χρήματα ή δημόσιο τρίγυρο τα υπόλοιπα, να διαγραφεί παλιά παλιά, να γίνει καθάριση, να πάρεις το πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ και μετά είσαι κομπλέ. Αυτό ρε φίλε δεν μπορεί να το συγκρίνουμε με την ΑΕΚ που λένε η ΑΕΚ έπαιξε β' εθνική και έκανε και έκανε και καθάριση έτρεχε. Γιατί η ΑΕΚ το έκανε σε 15 μήνες και άρεσε μετά από 22 μήνες δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα. Αυτά που λες να τα πεις στους Αργιανούς που βγαίνουν και είναι αισιόδοξοι. Εγώ ρε φίλε σου μιλάμε επιχειρήματα, δεν σου λέω αερολογίες. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι στον Άρη υπάρχει και αντίπαλον δέος απέναντι που καθυστερεί τα πράγματα. Στην ΑΕΚ δεν καθυστερούσε κανένας, έτσι. Ναι, ρε φίλε. Γιατί ξέρεις το θέμα ότι στον Άρη θέλουν να κάνουν καθάριση οικονομικό χωρίς να κάνουν καθάριση μέσα στην ομάδα. Αυτό δεν γίνεται. Στην ΑΕΚ κάνανε καθάριση μέσα στην ομάδα. Ζήκος, Τσιάρτας και όλοι αυτοί κοπήκανε. Ναι. Εδώ πέρα στον Άρη δεν βλέπω να κοπήκανε μερικοί. Εδώ φίλε άστο, δεν γίνεται. Τι πλάκα κάνεις. Το αμαρτωλό παρελθόν δεν έφυγε. Η λέξη του Αργιανού είναι το αμαρτωλό παρελθόν. Γιατί αυτοί που δίνανε σκυλοτροφές είχαν και κάποιους που τις πέραν τις σκυλοτροφές. Ναι. Και αυτοί που τις πέραν τις σκυλοτροφές φύγανε οι πρωτοκλασσάτοι. Οι άλλοι γύρω-γύρω που λες και εσύ Κωστή μου δεν έχουν φύγει. Και Σανιά θα φέρνουνε και Σαμάτ θα φέρνουνε και Κόκε θα φέρνουνε και Χαβίτο και ό,τι γουσάρουν θα φέρνουνε. Ρε ποιο που λέει. Και τώρα σου στέλνουνε μηνύματα, σκηνοθέτη από την Αθήνα και ιστορίες και ό,τι θέλουνε ρε φίλε. Πραγματικά δεν υπάρχει μέλλον σε αυτό το σωματείο άμα δεν αλλάξουν μυαλά. Τι να αλλάξουν, λέει. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο. Σου είχα ξαναπεί κάτι στη μαρμίτα τηλεοπτική, να σου το πω και σήμερα στο ραδιόφωνο. Όταν αυτή τη στιγμή ρωτάς συνοπαδούς σου και δεν θεωρούν ότι αυτό που γίνεται είναι λάθος, μην περιμένεις να αλλάξεις κάτι. Βράμα η δουλειά, χαίρομαι πολύ. Ναι. Καλή εκπομπή να έχετε. Ναι, να είσαι καλά. Θα έχουμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δαπτόπουλε. Γιατρέ μου. Τι κάνετε? Τι καλημέρα στον κύριο Χελιτίδη και στον αξιωμάτη του το φίλα μας τον Γιώργο. Γεια σου φίλε μου. Τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα για τις ιστορικές του και κοινωνικές του τοποθετήσεις. Α, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και τις οπαδικές του, γιατί σαν παοκτής είναι πολύ λογικός. Θέλω να πω δύο θεματάκια, ένα σοβαρό και ένα λίγο αστείο. Πάμε στο σοβαρό πρώτα, για να ευθυμίσουμε μετά. Επειδή στην αρχή της εκπομπής σας
Είχατε αναφερθεί στους πανηγυρισμούς των Ελλήνων επειδή έχασαν η Αλβανία τους Γάλλους και, και το λόγο για το οποίο υποτίθεται κομπλεξικά αντέδρασαν οι Έλληνες. Ναι. Επειδή νομίζω ότι και ο κύριος Χιλιτίδης έχει πολύ μεγάλες ιστορικές γνώσεις και ο φίλος μας ο Γιώργος. Όχι, καταρχήν να πούμε ότι το γεγονός είναι αληθινό. Ναι, είναι. Δεν αφιβάλλω. Αλλά σίγουρα δεν είναι... εγώ δεν θα το τοποθετήσω στο πλαίσιο των Χρυσαυγητών Παναθέας, διότι προσωπικά με τους Χρυσαυγήτες έχω μεγάλη διαφωνία σε πολλά πράγματα. Όμως θα το δικαιολογήσω πέρα από το πλαίσιο των Χρυσαυγητών σε πανελλήνιο επίπεδο. Ναι. Η Αλβανία είναι μια χώρα η οποία όλα αυτά τα χρόνια, θα το πω πολύ γρήγορα, προσπαθούσε να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση και τα κατάφερε. Όταν λοιπόν το χιλίο προβλημάτων, μπράβο της, πολύ καλά μπράβο της. Μια χώρα προερχόμενη από μια τόσο ευπαθή περιοχή όπως είναι τα Βαλκάνια, περιμένει να πάει στην μια γιορτή ποδοσφαίρου όπως είναι η Γαλλία. Και βλέπουμε στον πρώτο αγώνα να ανατάται ένα πανό από μερικούς ανεγκέφαλους, εγώ σας λέω, που αναφέρει τώρα σε 100.000 θύματα τσάμιδων από τους Έλληνες. Κάτι που τελείως ανιστόρητο, είτε είσαι αριστερός είτε δεξιός, αν ξέρεις ιστορία, ξέρεις τι σημαίνει τσάμις, τι ήταν οι τσάμιδες και ότι δεν υπάρχει θέμα τσαμουριάς. Είναι απίστευτα πράγματα. Η λέξη τσάμις προέρχεται από τη λέξη θύαμις που είναι αρχαίος ποταμός Καλαμάς. Καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Δηλαδή μην το αναλύσουμε, θα μας πάρει πολλή ώρα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ήταν άνθρωποι που το ξέρουν θα το πούν. Αναρκούν το πάνω. Όταν βλέπω τώρα εγώ σαν Έλληνας, ο οποίος εγώ προσωπικά δεν τρέπομαι να πω ότι αγαπάω την πατρίδα μου, να βλέπω μια εξέδα Αλβανών από κάτι κυρίες που είναι ντυμένες σαν θεραπενίδες του μπαρ, μέχρι κάποιες ηλικιωμένες να μου κάνουν τη σημαία της Αλβανίας με τον αετό της Μεγάλης Αλβανίας. Η οποία Μεγάλη Αλβανία ξέρουμε ότι πιάνει το Κωσυφοπέδιο, τη Μισή Σερβία και μέχρι τα Γιάννενα και μετά την Νάτα. Λογικό λοιπόν είναι έμεσα, το λέω, να δημιουργείται μια αντιπάθεια στους Έλληνες τηλεθεατές. Διότι οι φίλοι μας οι Αλβανοί από αυτή την ταλέπορη τη χώρα ζητούν 200 πράγματα. Άρα ζητούν οι Αλβανοί, ζητούν οι Τούρκοι, ζητούν οι Λίβοι, ζητούν οι οποιοδήποτε. Εμείς πήγαμε στο γύρο, δεν βγάλαμε ούτε ποτέ πανό για την Αγία Σοφιά, ούτε πανό για την Κύπρο. Χορτασμένοι πήγαμε, γιατρέ μου, μου επιτρέπεις. Ναι. Το 2004 χεσμένοι στο Τάλιρο, χορτασμένοι πήγαμε στο γύρο. Άλλο αυτό. Και το 80, τώρα, και το 80 χορτασμένοι. Ναι, και η Αλβανία τώρα διάγει μια περίοδο οικονομικής ευμάρειας σε σχέση με αυτό που ήταν πριν χρόνια. Ναι. Όμως, στο υποσυνείδητο των πολλών ανθρώπων Αλβάτων, δεν έχει περάσει αυτό το πράγμα με τη μεγάλη τσαμουριά. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά που κάνουν, έτσι, διότι το να τσιμπάς ένα κοιμόμενο γίγαντα, γιατί σε σχέση με την Αλβανία, κάθε είναι σε πολύ καλύτερη μοίρα, δεν είναι και το καλύτερο σε μια περιοχή όπως τα Βαλκάνια. Θέλω να δικαιολογήσω χονδρικά, χωρίς να είμαι Χρυσαυγίτης. Με γνωρίζετε πολύ καλά, έτσι. Μακριά από μένα τέτοιες ταμπέλες. Όμως δικαιολογούμε λοιπόν πολλοί συμπατριώτες μας με αυτά που έχουν συμβεί αυτές τις ημέρες και θυμηθείτε και τι κάνουν οι Αλβανοί στους αγώνες με τους Σέρβους, με τα ντρόν και όλα αυτά. Έτσι οι άνθρωποι το ποδόσφαιρο το κάνουν κάτι άλλο. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να περάσουν πολιτικές εκδικήσεις, το κάνουν μέσα στο ποδοσφαίρο που είναι ελεύθερο άθλημα. Το κλείνω αυτό και όποιος διαφωνεί είναι ανοιχτό κουβέντα. Λες λοιπόν, μπορώ να απαντήσω στο φίλο. Λες λοιπόν, Σπύρο, ότι τα γκολ των Γάλλων πανηγυρίστηκαν από τους Έλληνες. Ναι, όχι τώρα σε άκρα. Όμως εγώ σας το λέω προσωπικά, σας Σπύρο, ότι ήθελα σήμερα να κερδίσει η Γαλλία επειδή έμαθα αυτές τις ημέρες το προηγούμενο μάτς, αλλά είναι το πανό. Σε επηρέασε το πανό. Δηλαδή, ναι, Σπύρο, αυτό... εάν ας πούμε δεν υπήρχε το πανό. Ναι, δεν θα είχα θέμα, όχι, ναι. Και είναι το πανό και είναι και η χειρονομία με το μεγάλο αετό. Όποιοι γνωρίζουν πραγματικά ιστορία, αυτά μπορεί να φαίνονται επιφανειακά, κύριε Αυτοκούλη. Πώς είναι πράγματα τα οποία στην αλβανική κουλτούρα υπάρχουν εδώ και 20 ετίες. Και είναι επικίνδυνα και για τους Αλβανούς και για μας. Κοίταξε. Τώρα μην το χοντρεί με το θέμα πολιτικά, αλλά όμως επειδή το ποδόσφαιρο είναι κοινωνικό φαινόμενο, σας λέω, εμείς πήγαμε στο Euro. Πότε φορά πήγαμε στο Euro? Δεν βγάλαμε ένα πανό για τις καλύτερες πατρίδες. Δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε. Ιούλιο παίζαμε. Δεν βγάλαμε πάνω για την Κύπρο. Ιούλιο παίζαμε. Πού ήταν ο Ατήλας. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε λαός έχει τις πεπιθήσεις του, αλλά πρέπει να σέβεται και το χώρο που βρίσκεται. Αν θέλουν οι Αλβανοί να συζητήσουν και την καμπουριά, υπάρχει άλλα πεδία συζητήσεων και αντιεκδικήσεων, όχι το ποδόσφαιρο. Αυτό θέλω να το κλείσω. Εγώ... νομίζω ότι με περιμένει την απάντηση του Γιώργου. Αν θέλει, εγώ θα τον ακούσω. Εγώ το βλέπω πολύ πιο απλοϊκά το πράγμα. Είναι γεγονός ότι. Γιώργο, δεν είναι καθόλου απλοϊκό το πράγμα. Όχι, εγώ το βλέπω. Αν έχει βρεθεί στην περιοχή της Υπήρου, δεν είναι καθόλου απλοϊκό. Εγώ το βρίσκω πολύ πιο απλοϊκά από ό,τι το λες. Συμφωνώ κάθετα μαζί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Αλλά το βρίσκω και πολύ πιο απλοϊκό. Εδώ αυτή τη στιγμή σου πληροφορώ στο Αγγλία Ουαλία αν αύριο οι Άγγλοι αποκλειστούν, οι Γάλλοι που είχαν τον εκατονταετή πόλεμο αιώνες πριν, θα πανηγυρίσουν. Άρα δεν είναι ούτε θέμα ούτε το πανό ούτε τίποτα. Είναι λογικό, ρε παιδάκι μου, κάποια κράτη. Δηλαδή να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχασαν οι Ουρουγουανοί από τους Βολιβιανούς και οι Αμερικάνοι κατέβασαν κάτι μούτρα μέχρι κάτω. Τα πανό του Κόπα Αμέρικα των Αμερικάνων δεν τα έχει σχολιάσει κανένα. Πρόσεξε, σου λέει όμως ότι άλλη περιοχή η Βολιβία και η Ουρουγουάη, άλλη περιοχή τα Βαλκάνια. Μα οι Αμερικάνοι στεναχωρέθηκαν, αυτή είναι η πλάκα. Ναι, οι Αμερικάνοι, δηλαδή θέλω να σου πω ότι για τον εχθρό σου, αυτή τη στιγμή δηλαδή θα σου δώσω παράδειγμα. Καλώς ή κακώς έχεις κάποια αντιπαλότητα με κάποια κράτη. Εγώ πιστεύω ότι και οι Τούρκοι αν αποκλειστούν,
που δεν έχουν σηκώσει το ένα πανό εναντίον της Ελλάδας, πάλι θα το χειροκροτήσει ο Έλληνας. Όχι, δεν έχουν σηκώσει πανό της Ελλάδας, επειδή. Σε αυτό, σε αυτό το τουρνουά, μισό λεπτό. Ναι, σε αυτό το τουρνουά σηκώσαν κανένα πανό εναντίον της Ελλάδας. Μπράβο. Μπράβο. Για μένα το θεωρώ πολύ. Ναι, συμφωνώ. Μπράβο. Το θεωρώ λοιπόν πολύ φυσιολογικό από τον Έλληνα να χαρεί, ας πούμε. Άμα αποκλειστεί ο Τούρκος. Το λέω στον κύριο Ραπτόπουλο. Ναι, δεν διαφωνώ εγώ καθόλου. Εγώ χάρηκα με την εξέλιξη του αγώνα, αν και θα ήθελα μια βαλκανική ομάδα να μπει. Δηλαδή, μισό λεπτό. Με αυτά που κάνουν οι Αλβανοί, προκαλούν κάποιον ανθρώπων τη μήνυ και πρόσεξε κάποιων φανατικών, όπως πιθανόμαστε κάποιου ανθρώπου, την περισσότερη μήνυ. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι ανάμεσα στη μνήμη που προκαλούν, εννοείται ότι θα βρεθούν και κάποιοι γνωστοί, άγνωστοι από όλες τις κομματικές τέτοιες, είτε την αριστερά είτε τη δεξιά, και θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν αυτό. Άλλοι με το τέτοιο της πατρίδας, άλλοι με το άλλο. Αλλά επειδή ξέρουμε το ιστορικό δίκαιο ποιο είναι. Και ότι τώρα θέλουμε να δούμε και λίγο μπάλα, έχουμε μποχτήσει από τη Σούπερ Λίγκα και τα έτσι, να δούμε λίγο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ανέχομαι σαν εικόνα να βλέπω απέναντί μου τον Αλβανό να μου κάνει το φαδραετό της Αλβανίας, που ούτε δικό του είναι καν το σήμα της σημαία του. Νιώθεις, γιατρέ μου, καμιά απειλή. Ορίστε, καμία απειλή. Εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω ότι είμαι και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, μα καμία απειλή. Μα καμία απειλή, κύριε Αρτοπούλη. Μα καμία απειλή πραγματικά. Δηλαδή, άλλους πέντε να πάρουμε, καμία απειλή. Μην το ζητώ συγγνώμη για το ραδιόφωνο που είπα. Καμία απειλή. Είναι όμως κακό για το μάτι μου. Να το κλείσω το θέμα για να δικαιολογήσω, επειδή είπατε κομπλεξικούς τους έντρους συμπατριώτες. Ναι, έβγαλαν ένα κόμπλεξ, ρε παιδί μου. Και λέω, μα είναι δυνατόν. Δεν συμφωνώ ότι βγάλαν κόμπλεξ. Είναι αυτό το θυμικό ότι, κοίτα τώρα, πήγες εκεί στο Euro και αντί να κοιτάς την ομάδα σου. Αυτοί βγάλαν κόμπλεξ. Όσοι Αλβανοί μας ακούν, θέλουν να απαντήσουν. Εγώ να πάρουν στο 90-90-90 και να απαντήσουν οι Αλβανοί, οι φίλοι μας εδώ πέρα. Ξέρω, εσύ τι περιμένεις τώρα, να είσαι κάπου μετανάστης, τι περιμένεις να πιω άλλο να πήρε. Ναι. Και να πω και κάτι τώρα για να κάνουμε και λίγο πλάτη, το που να μου επιτρέπετε την τάση. Ναι. Είδα μια είδηση, την οποία το προσφυλές σωματείο του Ολυμπιακού χρωστά 22 εκατομμύρια και βγήκε μια απόφαση από την Τράπεζα Πειραιώς. Επειδή λοιπόν έχουμε όλοι μας μια κοινωνική ευχηξία, όλοι οι οπαδοί των ελληνικών ομάδων που αγαπάμε τόσο πολύ. Θα βάλουμε από ένα δεκάρικο. Όχι, βγαίνει ακριβώς 2,75 ευρώ κατά άτομο. Να εξαιρεθούν νομίζω οι πολυτεχνικοί και οι άνεργοι, θα μας γίνει ένα τεσάρι το άτομο. Επίσης πρέπει να συνενέσουν στην οικονομική επιχείρηση του Ολυμπιακού. Λογικό είναι. Ως πρεσβευτής Ολυμπιακός στην Ευρώπη που προχωράει, που κάνει την πορεία την ιστορική. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, το αλληλένδετο πνεύμα των λαών της Ευρώπης, με προτάει τη μεγάλη Γιουβέντους, πρέπει να συνεισφέρουν στην διασκέδαση που έφερε ο Ολυμπιακός στα χρόνια στους παππούς τους. Ακριβώς. Και για να μην το χοντρίνω, έτσι είναι όλες οι ομάδες, Λίλ, Χέρενθεν, η Ομόνια, η αδερφή μας η Κύπρη και η Ανόρθωση, πρέπει και αυτοί να γράμμουν, ώστε το προσφυλές σωματείο του Ολυμπιακού να μην καταστραφεί οικονομικά. Συμφωνώ, εννοείται. Καλά, γιατρέ. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλό τους Αλβανούς, οπαδούς της Εθνικής Αλβανίας, να βγουν να απαντήσουν δημοκρατικά, μόνο στο δημοκρατικό και αμερόληπτο αθλητικό Μετρόπολης. Αν πεινάς πάντως στο Euro, deliveras.gr. Μπες τώρα στην deliveras.gr, δώσε την παραγγελία που θέλεις και απόλαυσε τους καλύτερους αγώνες στη μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, απολαμβάνοντας το αγαπημένο σου φαγητό. Deliveras.gr. Επιλέγεις το εστιατόριο που γουστάρεις στην περιοχή που σε βολεύει και κάνεις την παραγγελία σου online στο λεπτό, εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω του τηλεφώνου. Για τον Delivera όντως είναι καταπληκτικό. Πρέπει να υπάρχει νομίζω και κάποιο application ή κάτι, ή έστω στο online. Γενικά είναι κάτι πολύ ωραίο, πολύ γρήγορο. Έχει μπει στη ζωή μας, ειδικά στους νέους ανθρώπους. Μπράβο, ξέρω. Ναι, μπορείτε να το κατεβάσετε και στο κινητό, ειδικά για τους πιο νέους το χρησιμοποιούν. Γενικώς έχει μπει στη ζωή και βοηθάει πάρα πολύ. Το αυτό που λέει, ευτυχώς αποκλείστηκε η Αλβανία να γυρίσουν πίσω. Έχουμε φράουλες να μαζέψουμε, λέει ο 177. Αεξής από Αλεξανδρούπολη, πες τον Αργιανό τον πρώτο ότι είμαστε οι ίδιοι με Αλβανούς και είμαστε Βαλκάνοι. Ξυπνήστε ρε Ελληναράδες Ευρωπαίοι, ο 185. Του Γαϊδαρτζή για φόρο στον Άρη ακούστηκε 331. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο κύριο. Καλημέρα. Τι θέμα τους έχεις βάλει εδώ με τους Αλβάνους, τους έχεις τρελάνει να πω. Δεν έχω τρελάνει κανέναν. Βάλαμε γκολ οι Γάλλοι. Βάλανε γκολ οι Γάλλοι. Κοίταξε, λογικό δεν είναι. Οι Έλληνες πανηγυρίζαν και φωνάζαν γκολ. Αλβανοί. Και λέω κομπλεξάρες. Όχι, δεν συμφωνώ ότι είναι κομπλεξάρες. Δεν συμφωνώ ότι είναι κομπλεξάρες. Σε αυτά είναι πολύ λογικά να γίνονται. Καλημέρα. Όπως βρίσκω και πολύ λογικούς τους Αλβανούς, όχι όταν σηκώνουν προπαγανδιστικά πανό, όταν πανηγυρίζουν όταν χάνει ο Έλληνας. Πανηγυρίζουν. Φυσικά. Έλα. Εννοείται. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνουμε? Καλά, φίλε. Εσύ. Χαίρετε. Γεια σου, ρε Ραπτόπουλε. Γεια σου, φίλε. Τι κάνουμε, καλά? Είπαμε καλά, εσύ τι. Κάσαμε, ρε. Τι πράγμα? Μας νικήσαμε οι Γάλλοι, λέω. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Καλύτερη ήταν μεταξύ μας.
Εντάξει. Εντάξει, καλύτερα ήταν, αλλά... Πού το είδες το μάτς? Στο σπίτι, στο σπίτι. Τώρα τι είναι, πες μου λίγο βαθμολογία, έχεις καμιά ελπίδα? Πώς. Αν πάρεις νίκη, δεν πας για καλύτερος τρίτος ή όχι? Εντάξει, μπορεί με τη Ρουμανία να νικήσουμε. Έχεις καμιά ελπίδα ως τρίτος ή μπα δύσκολα? Έχει ελπίδα, πώς δεν έχει. Τώρα οι Έλληνες που πανηγυρίζαν τα γκολ των Γάλλων. Κοίτα, εμείς το λάθος το δικό μας είναι ότι μετά από το 80 χάνουμε όλες τις αγώνες. Ναι, ρε φίλε, γιατί ανέβηκατε ψηλά? Γιατί ήθελα να συγκουρευτούν να βάλουν ένα γκολ, νομίζω ότι θα περάσουν. Κοίταξε, η Αλβανία είναι γεγονός. Εμένα... Αυτοί ήθελαν 3 βαθμούς, δεν ήθελαν ισοπαλία. Εμένα προσωπικά έδειξε μια απειρία η Αλβανία. Έδειξε μια ποδοσφαιρική αφέλεια. Αφέλεια και απειρία στο τελευταίο τέταρτο. Συμφωνώ με τον Γιώργο. Αφέλεια και απειρία. Ναι. Τρίτο center back δεν είχατε στο 82 να πετάξετε, το 83. Αφού θα δεχόσασταν πίεση. Τι βγήκατε μπροστά? Ήσασταν άπειροι. Εντάξει, είναι και πρώτη φορά, ναι. Αγχώνονται. Φιλέ, κάνω λίγο μια ερώτηση στον Κωστή το Ραπτόπουλο, σε σένα και σε όσους μας ακούει. Πόσες ομάδες, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον quiz. Πόσες ομάδες από το 80 και μετά, σε όσους αγώνες έχουμε δει, έχουν βάλει τρίτο center back? Είναι μια ερώτηση η οποία... Φτάνει στο 83 το μάτς. Πόσες το κάνανε από αυτές που παίζουν? Η Ιταλία το έχει κάνει ούτως ή άλλως. Με τρία σε δεμπάξε εκεί. Μπράβο. Δεν το έκανε. Καμία. Είδες, αυτό ήθελα να πω. Καμία. Ότι κανένας, η ποδοσφαιρική αφέλεια γενικά δεν ξέρω τι προσπαθούν να αποδείξουν οι ομάδες. Βγάλαν το Vice ρε σήμερα. Ναι. Και τον, πώς τον λένε τον άλλο, το Mac. Και κουράστηκε ο ένας ο καλός ο χαφ που έχουν. Ο Χάμψικ. Ο Χάμψικ. Κουράστηκε. Κουράστηκε το παιδί. Και του πήρε η Ρωσία το κέντρο. Εκείνοι εκεί οι νταγλαράδες, εκείνοι οι αργοί, εκείνοι οι μπράβοι να πούμε. Αλβανέ, καλά τα πήγες. Αξιοπρεπέστατα πήγες εκεί. Μια χαρά, ναι. Ωραίος. Η Ελλάδα καλά, τα πήγε καλά. Για πρώτη φορά, έφαγε κάτι τέτοιο. 3-1. Εντάξει, για πρώτη φορά που πήγαν, πήγαν καλά. Εντάξει, ήσουν άπειρος. Μαχητικός. Μπορούσα να με την Ελβετία που κάναμε ένα λάθος. Σου λείπει η εμπειρία μεγάλων αγώνων. Ναι, αυτό εδώ σιγά σιγά θα το αποκτήσει. Εμπειρία. Έγινε, εντάξει. Τα λέμε. Έγινε, κάρικα. Σκηνοθέτη από Αθήνα. ΑΕΛ Σέρες. Έπαιξαν Β' χωρίς λήξη καθάρισης. Χωρίς περιορισμούς ΕΠΟ. Υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομικών. Νομική Σύμβουλη Κράτους. Δικαιώνουν τον Άρη. Διάβασε να μάθεις. Ο 779. Να έρθείτε όποτε θέλετε να πάρετε ένα τηλέφωνο, φίλε μου, 047. Διάβασε ένα αυτό που λέει ανακοίνωση του Ολυμπιακού Βόλου που έπεσε φέτος γάμα και έχει γνωμοδότηση για από ΕΠΟ που λέει ότι αν ανέβει Β δεν θα κουβαλάει το 50% των χρεών. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, τι κάνει ο Ολυμπιακός Βόλου. Καλημέρα, η Καστοριά και η Καβάλα. Εμένα με νοιάζει τι κάνει εσύ. Η διοίκησή σου τι κάνει, κύριος Αριανές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Από Αλβανία είμαι και εγώ. Να ακούσω το φίλο μου και... τον Αλβανό. Ναι. Να. Πού είδες το μάτς? Σπίτι. Οικογενειακά, έτσι, εδώ. Από Καβάλα τηλεφωνώ. Για πες μου. Χρόνια που σ' ακούω. Απλά επειδή είπες όποια Αλβανία ακούνε αυτή την ώρα, ας πάρουν να πούνε... Ναι, πες μου πώς νιώθεις ως Αλβανός, όπου ο Έλληνας, ο συμπολίτης σου, βάζοντας τον κόλλη Γαλλία, πανηγύρισε για να μην πάρεις εσύ το αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό και το ήξερα. Γιατί, ξέρουμε. Ποιος ο λόγος? Νιώθει τι, κόμπλεξ, τι? Εντάξει, αυτά που γίνονται, που είναι ψηλοπράγματα, μικροπράγματα για μας. Εγώ έτσι το σκέφτομαι για το θέμα της αμοριάς, ας πούμε, που ακούμε. Μόνο αυτοί που ζητάνε, αυτά που ζητάνε ξέρουν. Εγώ είμαι 69 γεννηθής. Και σωστός. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, γιατί μόνο αυτοί ξέρουν. Και ο προηγούμενος που μίλησε και ξέρουμε, ό,τι μας λένε, ό,τι ακούμε ξέρουμε. Την πραγματικότητα δεν τη ξέρουμε και δεν μπαίνω εγώ στο βάθος αυτό, ας πούμε, να επηρεάζουμε από αυτά που ακούμε, κατάλαβες. Ναι, θεωρείς δηλαδή ότι είναι υπερβολικοί οι Έλληνες στο συνέστημά τους? Δεν ξέρω να δώσω και μια έτσι καθαρή έτσι άποψη, ας πούμε. Εντάξει, ο άνθρωπος μένει εδώ, εργάζεται εδώ, έχει μια πιο έτσι αποκρυσταλλωμένη άποψη από το ανέμενε στην Αλβανία. Εγώ σε καταλαβαίνω, φίλε. Ναι. Και ο Έλληνας αυτή τη στιγμή, αν έμεναν, είτε είχαμε έναν Έλληνα που έμενε στα Τύρανα
και τον ρωτούσες πέντε πράγματα, θα είχε μία πιο αποκρισταλωμένη άποψη από έναν Έλληνα που μένει στη Θεσσαλονίκη. Άκου, Αλβανέ, ο 452 τι λέει για μας όλους. Εγώ προσωπικά υποστηρίζω, λέει, Έλληνας είναι, Αλβανία, Τουρκία. Ελάτε, παιδιά, μην κοροϊδευόμαστε. Οι ίδιοι είμαστε, λέει. Μένω Αλεξανδρούπολη, πάω Τουρκία συχνά. Η ίδια κουλτούρα έχουμε. Τούρκοι, Αλβανοί και Έλληνες. Ναι. Κοίταξε, και εγώ έτσι λέω. Πάνω κάτω μία ονοτροπία έχουμε. Σαν αλβανική ονοτροπία. Βαλκανική ονοτροπία έχουμε, κατάλαβε. Το πάνω κάτω. Άρα λοιπόν είμαστε Βαλκάνοι και δεν το κρύβουμε. Τα λέμε. Ναι, δεν το κρύβουμε. Δηλαδή Αλβανέ μου, εγώ δεν νιώθω Ευρωπαίος και εσύ δεν νιώθεις. Βαλκάνιος δεν νιώθω. Ναι, είμαστε ίσα και όμοιροι. Εκεί είμαστε. Μπράβο. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι τον Έλληνα τον κάνανε αμάν να νιώσει Ευρωπαίος για να φτάσουμε σήμερα εδώ να έχουμε υπογράψει τα τρία μνημόνια. Εγώ είμαι Βαλκάνιος. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα γεια σου, Συμβαλκάνιε, γεια σου, να είσαι καλά. Συμβαλκάνιος. Τι λέξη είναι πάλι αυτή. Συμβαλκάνιος είναι. Ω, Παναγία μου. Καλημέρα, φίλε. Συμβαλκάνιος είναι, ρε, τι είναι. Επειδή δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό και πιστεύει, ξέρω εγώ, σε άλλη θρησκεία, τι με νοιάζει εμένα. Το ίδιο πεινάει με εμένα. Συμβαλκάνιος είναι. Και αν πεθάνουν και οι γέροι τώρα σε καμιά δεκαριά χρόνια, συμβαλκανιάραρος θα είναι. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Καλησπέρα, Ραπ, καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, φίλε μου. Και εγώ στην Αλβανία είμαι, τι κάνετε, καλά. Βρε καλό στους Αλβανούς. Για βγάλετε τα ισόδια. Από Χαλκιδική. Όχι, όχι, εγώ είμαι 39 χρονών, εργάζομαι από τα 19 μου εδώ, πολλά χρόνια. Απλά ήθελα να πω λίγο στο γιατρό, εγώ είμαι λίγο στην αποκάτια του γιατρό, αλλά ο γιατρός δεν μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα, επειδή υπάρχουν 10-15 ανεκέφαλοι ή το εγώ ένα κίνημα τσάμιλος για αυτά που καλά είπε ο προηγούμενος. Ούτε εμείς, εγώ πήγα στην Αλβανία, δεν ξέρω τώρα τι τσάμια και αυτά, δεν τα σύνορα. Τσάμι, ποιο είναι, εγώ ξέρω ένα Αριστίδη Τσάμι. Καλά λέει ρε παιδιά ο άνθρωπος, δεν έχει καμιά σχέση, ζει δηλαδή στην τέτοια. Λοιπόν, φίλε, δεν μπορούμε να βγάλουμε τώρα, μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για όλο τον ολόκληρο λαό, επειδή 10 άτομα βγάλανε πανό ή ξέρω εγώ ένα κίνημα που έχουν αυτοί εκεί πάνω, οι τρελοί. Με συγχωρείτε την έκφραση για τσάμιδον. Τι πράγματα, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Όχι, εγώ ήμουν με παρέα, με Έλληνες και αυτά. Εκεί που ήμουν προσωπικά δεν πανηγυρίζει κανένας. Δηλαδή φοβούνται οι Έλληνες το πανό των Αλβανών. Ενώ οι άλλοι Έλληνες. Ακριβώς, δηλαδή. Ενώ οι άλλοι Έλληνες το 98% που είναι φτωχοί και το 2% έχουν όλο τον πλούτο, δεν τους πειράζουν. Οι Έλληνες, οι τσάμιδες, οι Αλβανοί τους στένε. Ρε του Έλληνες. Οι τσάμιδες τώρα και αυτά δεν υπάρχουν. Απλά τώρα εγώ λυπάμαι και ο γιατρός, δηλαδή που είναι γιατρός και μπορεί από 10 άτομα ή ξέρω εγώ 100 άτομα που είναι κίνημα αυτή να μπορούν να βγάλει συμπέρασμα και επικίνδυνα μηνύματα. Τι αυτά δεν μπορώ να το καταλαβεί. Να σου μιλάω. Καλά, ναι, τώρα και εγώ αυτό που είπε τώρα ο γιατρός, ότι εντάξει ήταν και λίγο υπερβολικό ήταν. Ναι, ρε φίλε, τώρα είσαι και γιατρός, γύρω στα πράγματα. Εγώ προσωπικά είναι δυνατόν τώρα είδα να πανώ και τι. Δηλαδή είναι τρελή, 10 άτομα τρελή εκεί, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να, ή κάτι χαζογυναίκες εκεί πέρα με κάτι φανέλες και αυτά τι, δεν ξέρω, τι να πω, ξέρω εγώ. Μήπως επειδή οι Αλβανοί στη Λάρισα κάνανε ερωτικές συμπτύξεις με τις δικές μας, ξέρω εγώ. Γεια σου, Για να σου πω λίγο κάτι. Είναι γεγονός καταρχήν, διότι αυτή τη στιγμή δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα, σου απαντήσω εγώ. Μιλάς με Αλβανό που μένει στην Ελλάδα. Αν αυτή τη στιγμή βγεις με έναν Έλληνα παλιά, με έναν Έλληνα που ζει στο εξωτερικό, θα σου πει ότι το καλύτερο κόμμα είναι το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, τα πάτε μια χαρά στην Ελλάδα, γιατί παραπονιέστε. Δηλαδή με λίγα λόγια πάντα ο κάτοικος του εξωτερικού με το γηγενή έχουν τεράστια, πώς το λένε, τεράστια διαφορά. Εγώ πάντως οι Αλβανοί που βγήκανε λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί μένουν στην Ελλάδα ρε αγόρι μου, γιατί ταΐζονται από την Ελλάδα, γιατί τρώνε στην Ελλάδα, γιατί δουλεύουν στην Ελλάδα. Εσύ φίλε που ρουφάς τη μύτη σου, καλημέρα. Έλα. Έλα. Τι κάνουμε Κωστή μου. Καλά φίλε, τι συνάχη έχεις. Εντάξει, εγώ στο μαγαζί μου ακόμη μόλι. Τώρα τελείωσε το δουλειό. Τώρα τελείωσε ρεπό, εργασίο μανί σαν και εμένα, είσαι και τον Γιώργο. Άμα ξεκινάει 40 βαθμοί, έχω και μια δουλειά που είναι ψυχτικό και τέλο πάντων. Υπομονή. Λοιπόν, υπομονή. Λοιπόν, κοίταξε Κώστα. Η διαφορά μεταξύ Ελλήνων και οποιοδήποτε άλλο, δεν θα πάρω εγώ του Αλβανού, και στο εξωτερικό ήταν μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή. Γενικά. Πάρε και τον Έλληνα που είναι στην Αμερική και τον Έλληνα που είναι στην Αυστραλία και τον Έλληνα που είναι και στην Ελβετία που έχω πάει και τον Έλληνα που είναι δεν στην Δανία. Δεν αμφιβάλλω, αλλά τον γκολ πες μου τώρα. Ναι, για πάει. Τον γκολ ούτε με ενδιέφερε, εγώ το έπαιξα στοιχηματικά, με ενδιέφερε να κερδίσει η Ελβετία στοιχηματικά. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Η Ελβετία. Η Ελβετία. Η Γαλλία. Εντάξει, στοιχηματικά με ενδιέφερε. Τώρα, αυτά που λέμε, να είχαμε για να λέμε ότι σηκωθήκαμε γιατί έβαλε γκολ
η Γαλλία και ναι, το βρε, και εδώ και στο, και στο σπίτι. Αυτό είναι και, αυτό είναι και ένα σπάσιμο. Είναι και ένα σπάσιμο. Εγώ πιστεύω. Σπάσιμο. Μας ναι, μα ενδιαφέρει τώρα η. Στον Αλβανό κάνει σπάσιμο δηλαδή. Μάλιστα. Όχι. Κάναμε ένα σπάσιμο. Εντάξει. Σπάσιμο. Μια πλάκα όπω θέλει. Όπω θέλει. Πάρτε. Έλα μωρέ, αφού δεν έχουμε καλέ σχέσει μαζί του, γιατί δεν το λέτε δηλαδή. Γιατί δεν έχουμε. Μια χαρά σχέση. Να σε πω κάτι. Δεν είχαμε καλέ σχέσει με αυτού που είναι μέσα στην Αλβανία. Α, εγώ μια χαρά σχέση με του Αλβανού, μια χαρά τα πάω. Γιατί. Μα και εμεί για αυτού λέμε. Με αυτού που είναι εκεί μέσα στην Αλβανία. Μα για αυτού λέμε κι εμεί. Εγώ δεν νομίζω δηλαδή ότι κανένα σηκώθηκε να πανηγυρίζει για να πικάρει το γείτονά του που είναι Αλβανός και μέσα στην Ελλάδα. Α, φίλε, εγώ δούλεψα και στην Αλβανία να πούμε, γιατί δούλευα σε ένα φροντιστηριακό οργανισμό πριν πολλά χρόνια και είχαμε κάτι παραρτήματα εκεί και μια χαρά μπέικα και καλά εστιατόρια και ωραίες σούπες είχε μια χαρά. Δεν με πείραξε κανένα σε μένα. Και φίλους είχα Αλβανούς και τα λοιπά. Και για μπάλα μιλούσαμε. Δεν ξέρω τώρα οι Έλληνες τι κόμπλεξ τραβάνε με τους Αλβανούς. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε βάλω ένα quiz και άμα το ξέρεις να με απαντήσεις. Ναι, για βάλτο μου. Ωραία. Ποια ομάδα έχει πάρει πανευρωπαϊκό όταν έχει κερδίσει την πρώτη αγωνιστική? Μάλλον πόσες. Ξανακάντω μου. Κοίταξε, γιατί σίγουρα είναι μία η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μία σίγουρα που κέρδισε. Το 95% από τις ομάδες που κερδίσαν την πρώτη αγωνιστική πήραν και το πανευρωπαϊκό. Πήρανε. Και δες αν το δεις. Ναι. Κάτσε, συγγνώμη ρε φίλε. Δηλαδή μισό λεπτό. Το 2004 μόνο εμείς κερδίσαμε. Δεν κέρδισε κανένας άλλος πρώτη αγωνιστική. Το 95% στα πανευρωπαϊκά που παιχτήκανε και κέρδισε η ομάδα την πρώτη αγωνιστική, στην πρώτη φάση, όταν ξεκινάει, πήρε και το πανευρωπαϊκό. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή μισό λεπτό. Στην πρώτη φάση, στην πρώτη αγωνιστική, το γύρο 2004, μόνο η Ελλάδα κέρδισε, όλοι οι άλλοι όμιλοι ήρθαν χι. Στον πρώτο αγώνα. Α, στον πρώτο αγώνα εννοείς. Ναι, το 95% πήρε αυτός που κέρδισε. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Συνήθως παίζει αυτός που έχει στο σπίτι του αυτού. Δεν έχει σημασία. Εγώ σου είπα κάτι. Ότι στο σπίτι του αυτός που παίζει με τον αντίπαλο, όποιος έχει κερδίσει, το 95% έχει πάρει το πανευρωπαϊκό. Μάλιστα. Δεν θα σου πω. Αυτό δες το και θα το δω, ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση τώρα. Θα σε πω κάτι. Βάλε την Κροατία ότι θα φτάσει έως τους 4. Μετά τους 4 δεν ξέρω τι θα κάνει. Την Κροατία. Ρε παιδιά, όλοι που το λέτε αυτό για την Κροατία, σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Δηλαδή, ξέρεις γιατί μου θυμίζετε. Μου θυμίζετε κάτι φίλους Μπαοκτσίδες που έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Πανθρακικό, με τον Όφη, με τη Βέρεια, που ήταν 10 σκαλιά πιο κάτω, όπου και τον Τζόρνταν. Ρίχναμε μια τεσσάρα και βγαίναν όλοι. Τι μεγάλη ομάδα που είχε ο ΠΑΟΚ, να πούμε. Κάτσε να την. Καταρχήν η Κροατία είναι η μοναδική ομάδα όπου είχε τόσο χαοτική διαφορά από την αντίπαλο που έπαιξε. Εγώ σου μιλάω σαν ομάδα, σαν μονάδες, σαν σύνολο, σαν οτιδήποτε. Δηλαδή έχει καλύτερες μονάδες και καλύτερο σύνολο από τη Γερμανία, από την Ισπανία, από την Ιταλία, από την Αγγλία. Κοίταξε, έχει πιο έμπειρους παίχτες. Από την Αγγλία. Να ξέρεις ένα πράγμα. Και ο Κωστής μπορεί να το ξέρει αυτό. Η Γερμανία, εγώ την πιστεύω τη Γερμανία μέχρι την οκτάδα. Στην οκτάδα θα αποκλειστεί. Γιατί της έφυγε ένας παίχτης. Ο Λαμ. Έκανε μεγάλη δουλειά ο Λαμ στη Γερμανία. Η Γερμανία, άμα την βλέπεις, παραπέει. Σ' άρεσε προχθές δηλαδή που έπαιξε? Όχι, καθόλου. Έδειξε ότι η άμυνά της είναι τόσο αργή που κι εγώ, αν με δεις. Είσαι πιο γρήγορος. Πάμε σε διάλειμμα και όσοι είναι στις γραμμές. Εγώ σου λέω, η Κροατία θα είναι διάλειμμα και στο τελικό. Διάλειμμα, μικρό διάλειμμα, 90 όλα για όσοι είναι στις γραμμές. Ο Μπανιώτης ο γιατρός στέλνει ένα μήνυμα, μας λέει για τον Νάνο που μοιάζει με τον Βιερίνια. Ποιος? Ο Νάνος του ελληνικού κινηματογράφου που μοιάζει με τον Βιερίνια. Ήταν, λέει, ο Τάκης Χαλάς. Χαλάς. Όχι μωρέ, όχι, εντάξει, υπερβάλλει λίγο. Τον ξέρεις? Ναι. Περίμενε. Ωραίος είναι, αλλά εντάξει, εντάξει, χαλάς, δεν είναι. Νομίζω ότι μοιάζει με τον Βιερίνια. Ίδιος είναι, στη μάπα. Ίδιος είναι. Όχι, υπερβολικός είναι. Έχει παίξει σε πολλές ελληνικές ταινίες το 60 και το 70. Βέβαια. Και στα βεγγαλικά με τον Βέγκο. Βέβαια. Πέθανε πάμφτωχο στην Πάρο το 2003 από ανακοπή καρδιάς. Ναι. Πως Τάκης Χαλάς, κάτσε να τον βρούμε. Για πάμε στον κόσμο λοιπόν, πριν πάμε στον Τάκη Χαλά. Καλώς τον. Κύριε Αυτόπουλε. Τις πιάτσες τα τερέκια. Δεν σας ακούω και τόσο καλά, για βάλτε λίγο ένταση τη φωνή σας. Τις πιάτσες τα τερέκια λέω, καλησπέρα κύριε. Τώρα μάλιστα. Έτσι. Έχουμε πολλά θέματα να αναλύσουμε, θα είμαστε λίγο σύντομοι. Εντάξει.
τι είπε το παλικάρι μας ο 26χρονος από την Αθήνα Αριανός, ότι η ΑΕΚ έπεσε το 13 και το 14 είχε τελειώσει την εκαθάρισή της μετά από 15 μήνες. Αυτό είπε. Σε ποιο μπουζουξίδικο τραγουδάει στην Αθήνα, πάνε να τον ακούσουμε. Δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας. Όταν η ΑΕΚ έπεσε, έπεσε απευθείας στη Β' Εθνική. Χρειάστηκαν 2 μήνες ώστε να ρίξει οριστικά την ομάδα στη Γ' Εθνική. Πήγε φυλακή συγκεκριμένος πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ ώστε να πάρει πάνω του το κομμάτι της εκαθάρισης. Η ΑΕΚ μέχρι τα μισά περίπου του πρώτου γύρου της Β' Εθνικής δεν είχε ολοκληρώσει την εκαθάρισή της. Πέρασαν πάνω από 22 μήνες για να τελειώσει η εκαθάριση. Λοιπόν, για να κλείσει αυτό το κομμάτι και να μην λέμε ό,τι θέλουμε να λέμε. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω, η ιστορία δεν είναι ίδια. Εμείς εδώ πήγαμε στα δικαστήρια και από την πρώτη χρονιά που θέλαμε να πάμε επί κυρίου Καλαετζίδη, του φίλου σας, μάλλον του φίλου του δημοσιογράφου του φίλου σας, λοιπόν, και κάποιος κύριος εν ονόματι Κόρδας, αυτός ο μεγάλος οδοντοτεχνίτης, είχε ήδη προσβάλει στα δικαστήρια τη διαδικασία εκαθάρισης. Κάνω λάθος, κύριε Ραβδόπουλε? Όχι, και εγώ του το είπα αυτό. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσε να τραβήξει τον ίδιο δρόμο η διαδικασία. Λοιπόν, γίνεται μετά το λάθος της φετινής χρονιάς που αντί να πάμε σε άμεσο πληστηριασμό των εγκαταστάσεων του Ρησίου ώστε να μας δώσει πιο γρήγορα το χαρτί το ΙΚΑ και να φύγει από τα χέρια μας και από τα πόδια μας το Ρήσιο πουλώντας το ΙΚΑ και να πάρει τα λεφτά του και το δημόσιο, πήγαμε σε αγορά αντί να πάμε σε πληστηριασμό. Με δάκτυλο του μεγάλου αυτού εδώ τον τεχνίτη, λοιπόν, ο οποίος ανέβασε την τιμή από τα 500 χιλιάρικα στο 1.200. Λοιπόν, δεύτερος σκόπελος, ύφαλος, μες στη θάλασσα. Δεύτερη φορά που χτυπάει το καράβι. Μπαίνουμε στη διαδικασία της τρίτης δοκιμής για την εκαθάριση. Μας δίνει τελικά το χαρτί το ΙΚΑ. Παίρνουμε αφημί και ανοίγεται στην τράπεζα πυρός ο λογαριασμός στον οποίο πρέπει να καταθέσει ο κύριος Καρυπίδης βαριά μέχρι την Τρίτη, γιατί Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος, δεν δουλεύουν οι τράπεζες. Λοιπόν, το 1.200. Λοιπόν, αν τραγουδάει ο Αριανός ο δικός μας μαζί με τον Μπουγά, ας το κοιτάξει στο ίδιο μαγαζί, με τον Πλανητάρχη. Έχει θέμα. Είπε ότι οι Αριανοί πρέπει να καθαρίσουν πρώτα το σωματείο. Όταν αυτός γνωρίζει τόσο καλά τις ημερομηνίες για την ΑΕΚ, αλλά δεν θυμάται πότε ήταν το πρώτο δικαστήριο με τους οπαδούς του Άρη έξω από τα δικαστήρια, δεν μπορούμε να ζητάμε καθάριση του σωματείου μας, κύριε Ραπτόπουλε, διότι φάσκουμε και αντιφάσκουμε. Αν καταλαβαίνετε το πνεύμα μου. Τελικά τι θα γίνει, μωρέ αδερφέ μου, άστο να. Εγώ δεν καταλαβαίνω τώρα ποια είναι η διαφωνία του, αφού και οι δυο υποτίθεται. Όχι, υπάρχει διαφωνία, διότι δεν μπορεί να βγαίνει στον αέρα και να λέει ό,τι θέλει. Ναι, ρε, διότι άλλη διαδικασία της ΑΕΚ που είχε ρολάρει. Συμφωνώ. Σε μια συγκεκριμένη και πορεία και άλλο η δικιά μας. Και εγώ, αν και παοξής, και εγώ του το είπα. Θόδωρο, όπως του το είπες εσύ, σωστά ναι. Του το είπες. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση, λοιπόν. Θοδωρή. Αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό λίγο. Ναι, συγγνώμη. Πάμε λίγο στη μεγάλη χαρά που μας δώσανε σήμερα ο κύριος Κριεσμάν και ο κύριος Παγιέτ. Κρισμά, μεγάλη χαρά. Γιατί ρε φίλε αντιαλβανός είσαι. Άντε βαμμένα παιδάκια με το ψεύτικο αετό. Άντε πάτε σπίτια σας, γιατί δεν θα ξαναδείτε καταρχάς τέτοια διοργάνωση. Την είδατε εντελώς τυχαία. Όσοι ονειρεύεστε τσαμουργές, φλαμουργές, τσάγια, μάγια και τσάγια του βουνού, αν είστε μάγκες ελάτε να τα πάρετε. Σας περιμένουμε. Λοιπόν, και όλοι εσείς οι Ντεμέκ Βαλκάνοι φίλοι μας, να μην θυμηθούμε τους Βούλγαρους τι κάνανε, να μην θυμηθούμε αυτούς τι μας έχουν κάνει, τι χωριά έχουν κάψει, να μην θυμηθούμε τους άλλους που αποκαλούν τον εαυτό τους Μακεδόνες ενώ είναι Βαρντάσκα όπως λέει ο Γιάννης. Βαρντάσκα. Λοιπόν, αφήσουν αυτοί τώρα όλοι οι βλαχόμακες, οι βλαχομακιά ναι. Από πάνω. Και εγώ έτσι τους λέω. Που τους έχουν μάθει οι Τούρκοι να κάνουν. Δεν ξέρω πώς τους λέτε εσείς. Βαρντάσκα είναι, έχει δίκιο. Εγώ δεν εγώ γέλασα. Sorry λίγο, εγώ δεν γέλασα για να σε εμπέξω. Βαρντάσκα λέγονται, δεν έχουν καμία. Εγώ δεν ξέρω τι τους λέτε εσείς. Ναι, δεν διαφωνώ. Εγώ ξέρω ότι ήρθε ο Μάκης ο Ψωμιάδης από τα Σκόπια στην Ελλάδα.
Και Μακεδονία το χαρτί. Το χαρτί έλεγε Μακεδονία από το Υπουργείο το δικό μας. Κύριε Ραπτόπουλε. Που σημαίνει ότι το έχουμε το όνομα χάσει. Αλλά... Κύριε Ραπτόπουλε, δεν μιλάμε για τους εθνοπροδότες. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν εφιάλτες πολιτικοί, λέει ο Γιάννης. Πολιτικούς αλλά... ναι. των κυβερνήσεων ναι. Πασόκ Νέας Δημοκρατίας και τώρα του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω Τσίπρα, Μίπρα. Εγώ ξέρω τι λέει η Αμερική και πώς τους λένε οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω τι είστε εσείς. Δεν ξέρω. Παλιοί πασοξίδες είστε εσείς. Έτσι, εκεί ήθελα να πω. Παλιοί πασοξίδες είστε. Εθνικιστές γίνατε γιατί δεν δίνει το Πασόκ λεφτά. Να φάτε. Δεν τρώω το παραμύθι. Δεν έχουμε πρόβλημα με τις ταμπέλες, κύριε Ραπτόπουλο, όπως έχουν κάποιοι γιατροί. Δεν μας διανεχθούν οι ταμπέλες. Τις βάζουμε και φωτεινές. Τις βάζουμε και πλαστικές, τις βάζουμε και σιδερένιες. Δεν κολλάμε, κύριε Ραπτόπουλο. Ναι. Δεν φοβούμαστε να πούμε από πού προήλθαμε. Οι σύμμαχοί μας οι Αμερικάνοι τα θεωρούν τα Σκόπια Μακεδονία. Καταρχήν, εγώ θέλω να κάνω. Δύο ερωτήσεις. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στον Θόδωρο όταν τελειώσει. Οι Αμερικάνοι δεν μας ενδιαφέρει τι θεωρούν τώρα. Οι Αμερικάνοι μπορεί να λένε τι θέλουν. Οι Αμερικάνοι έχουν στο σπίτι τους να πούμε ζώα, ζει, έχει σκελώνα και σκύλο. Και αυτοί έχουν κάτι πιο άλογο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαστε το ίδιο. Έχουν και εξοπλιστικά εδώ. Πάνε να έχουνε τώρα, τέλος πάντων. Πες μου, ρε Γιώργο, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Εμένα ξέρεις τι με ξενέρωσε, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, και εγώ πανηγύρισα, γιατί μου την έχουν δώσει λίγο ώρες με αυτά που κάνουν οι Αλβάνοι. Ότι πανηγύρισα υπέρ των Γάλλων. Γιατί και αυτοί δεν είναι φίλοι μας. Ποιος σου είπε κάτι τέτοιο, μαζί σου είμαι. Λοιπόν, αν και αριστερός τώρα, εγώ τα πράγματα τα λέω με το όνομά τους. Μην τρώνε τον παπά οι Έλληνες, θα θυμηθούν την άλωση της Μύρνης. Που τους κόβαν οι Γάλλοι από το καράβι τα χέρια τους Έλληνες για να μην ανέβουν στα πλοία. Να μην τα ξεχνάμε. Και κάτι άλλο θέλω τώρα. Για το... Εσύ είπες ότι βρέθηκαν κάποιοι σκόπελοι στο καράβι κτλ. Ο καπετάνιος του καραβιού δεν φταίει. Αυτό εγώ πιστεύω, λέει ο Αριανός από την Αθήνα. Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Την πρώτη φορά αυτός που έκανε ντεμέκ τον καπετάνιο, ο Βιτάλ Σασούν, was a go. Προπονητής, μάνατζερ, flow manager, φροντιστής. Αυτός που κουρεύει το χόρτο, αυτός που πάει και ανοίγει το διακόπτη στα μπέκ, τώρα αυτό θα το κάνει στον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Κάτσε να δεις τώρα εκεί το πανηγύρι που έχει να γίνει. Κοίτα με τον παρακαλάτε και... εκεί, πάρετε το κανελάκι αν τηλέφωνο και πείτε. Θα πάει και δημοσιογράφος του σταθμού σας του Αμερόληπτου, εκεί θα πάει υπεύθυνος γραφείου τύπου. Θα πάει εκεί, λοιπόν. Δεν πειράζει. Γιώργο, να στέλναμε το τζαλτίδι δηλαδή. Ο πρώτος δε με καπετάνιος δεν ήξερε πού είναι το πλοίο και πού είναι η θάλασσα. Μάλιστα. Ο δεύτερος τα έκανε όλα σωστά στο κομμάτι ότι ανεβάζω την ομάδα με πάνω από 20 βαθμούς, φέρνω καλούς παίκτες κτλ. Λοιπόν, υπήρξε λάθος από τον δικηγόρο του, γιατί εκεί ήταν το λάθος, γιατί ο κύριος Γράλιας λοιπόν, του το είχε αναφέρει ότι έπρεπε να πάμε σε πληστηριασμό και σε όχι σε πώληση. Υπήρξε λάθος από τον δικηγόρο του, το οποίο μετά, αφού κατάλαβαν τι έγινε, το διορθώσαν. Ωραία. Έχει ένα λάθος στη διαδικασία εκκίνησης της εκαθάρισης. Εντάξει. Αλλά δεν είναι σαν τον Vital Sassoon, Goss & Go, τα κάνω όλα μετά τις 2, ας πούμε, αλλά δεν κάνω εκαθάριση ποτέ. Ναι, ναι, εντάξει. Γιατί θέλω να έχω τον Άρη έρμεο. Κατάλαβα, όχι, ρωτάω γιατί εντάξει, επειδή δεν είναι η ομάδα μου, δεν έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Το νέο λάθος του Προέδρου του κυρίου Καρυπίδη είναι το εξής. Ότι εμφανίστηκε πάλι το φάντασμα ενός ανθρώπου, ο οποίος έπινε σε παρακείμενο μαγαζί απέναντι από τη θύρα 3 σε στενό μέσα τα ουίσκια τζαμπατζαντάν, τα πίνε στις καινούργιες σουίτες επί εποχή Αθλέτικο Μαδρίτης, διετέλεσε αντιπρόεδρος κάποια στιγμή φεγγάρι στην ΠΑΕ Άρης που δεν πήγαινε ταξίδια σαν εκπρόσωπος αλλά δεν ήξερε αγγλικά γρή, δεν ξέρω τι τους μιλούσε. Το μικρό του όνομα ποιο είναι? Το επίθετό του ξεκινάει από Έψιλον. Α, νόμισα φαγιώτα. Διετέλεσε και γενικός αρχηγός στην ΠΑΕ Βέρειας επί πρώτης θητείας κυρίου Καρυπίδη, πρώτης μόλις για να λάβει. Σου περάστανε. Ναι, βέβαια, μεγάλος. Τι να σε πω. Σαωρίδη βίωσταν. Ξέρετε πόσο γραφίζονται τα μπολτόκ στους τοίχους? Δεν ξέρω. Δεν έχει ιδέα που φοράει τον μπολτόκ στο πουρο, στο στόμα. Φίλος του Γιάννη. Το φοράει. Φίλος του Γιάννη. Λοιπόν, αυτός ο κύριος τώρα μας εμφάνισε αυτόν τον τυσό το Γάλλο. Σε λίγο θα μας φέρουν και κάναν της Ρενό εδώ, γιατί θα νομίζουν ότι είμαστε στα πίτια να μας αλλάξουν λάσπη. Ρενό 4. Κλείσε, φτάνει, λοιπόν, φτάνει. Φτάνει, τώρα θα δούμε εδώ, 5 Αυγούστου εγώ φεύγω. Όσοι είστε στις γραμμές, όχι άλλοι. Καλημέρα. Ναι.
Καλημέρα στην Πιόρεση και πολύ κύριε Ραπτόπουλε, τι κάνετε. Πώς είστε στις γραμμές. Καλώς τον. Καλημέρα στον κύριο Χιλιτίδη, καλημέρα στον Γιώργο, καλημέρα κύριε Ραπτόπουλε. Αλβανοφοβία έχουμε εδώ πάνω, ρε φίλε. Όχι κύριε, δεν μου λέτε κύριε Ραπτόπουλε. Ναι. Γιατί δεν θα πρέπει να είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης το 2004, κύριε Ραπτόπουλε. Είμαστε. Και ποιος. Αυτό το τίπολο δεν μπορεί να μας το αφισβητήσει, ούτε μπορεί να μας το πάρει κανείς. Το ξέρω. Αυτό που επετέφθηκε από την Εθνική Ελλάδος, από εκείνα τα παιδιά, με εκείνον τον προπονητή, τον Έλληνα, αυτούς τους απίθαρχους, ατίθαστους Έλληνες, τους έμαθε να είναι πειθαρχικούς, όπως είναι αυτός ο λαός, από εκεί που έρχεται αυτός ο προπονητής. Τι ήταν αυτό δηλαδή που δεν σας άρεσε, κύριε Ραπτόπουλε, και τους υπόλοιπους το 2004. Δεν χόρεψε ο Λάκης, το Λιζαραζού, ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Αλλά... Τον χόρεψε. Ήμασταν άλλωστε και μια πρωτοτυπία. Έχουμε ότι είμαστε η μοναδική χώρα που είχε πάρει μεγάλο κύπελο, είτε παγκόσμιο, είτε Euro, είτε Copa America, και δεν είχε γηγενή προπονητή. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Μόνο η Ελλάδα. Πείτε μου, από αυτούς τους λαούς τους Βαλκάνους, τα επόμενα 100 χρόνια, ποιοι θα μπορέσουν να γίνουν πρωταθλητές της Ευρώπη? Κανείς. Γιατί θέλετε να μας βάλετε στο τρυπάκι, κύριε Ραπτόπουλε, και να μας συγκρίνετε με αυτούς που δεν είναι όμοιοι μας? Δεν ξέρω, ρε φίλε, αλλά να βάζει γκολ η Γαλλία και να λένε οι άλλοι ούτε τους προμαλβανούς να χάσουν. Δηλαδή, μόνο το ευρωπαϊκό τρόπαιο, ας πούμε, μας βάζει το αν είμαστε Βαλκάνοι ή όχι. Στο θέμα ποδοσφαίρου, αγαπητέ μου, και σε θέμα μπάσκετ, ναι. Στο θέμα μπάσκετ, δηλαδή. Σε θέμα αθλητισμού, ναι. Σε θέμα μπάσκετ, αν βγουν οι Ιουγκοσλάβοι και πούνε ότι κοίταξε να δει. Εμείς είμαστε. Στα μάτια το 87 και γίναμε πρωταθλητές Ευρώπης. Και μετά τα επόμενα 20 χρόνια θα σου έλεγα που τους κοιτούσαν. Ναι, τους κοιτάξαμε στα μάτια μέσα στο Βελιγράδι και βγήκαμε δεύτεροι. Και τα επόμενα 20 χρόνια. Και μετά, ναι, ο μεγάλος δαφνοστεφανωμένος έφηβος. Και οι άλλες οι ομάδες τους φέρναν και τους κάναν Έλληνες. Κοίταξε, πρώτα οι ομάδες της πόλης σου, έτσι, και η ομάδα της καρδιάς του κυρίου Ραπτόπουλου έφερε παίκτες από την πρώην Ιουγκοσλαβία. Έτσι, έτσι. Και τον έναν τον είπε Παπασπύρου και τον άλλον τον είπε Μιλωνά. βέβαια. Έτσι δεν είναι, κύριε Ραπτόπουλε? Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Παρεπιπτόντως, κύριε Ραπτόπουλε, το σακάκι στο μεγάλο γεύμα Σαββάτο μεσημέρι ήταν. Από πού το είχατε αγοράσει, κύριε Ραπτόπουλε? Ποιο γεύμα? Με τον κύριο Κόκκινο που είστε και με τον κύριο Ρουμπασάκη, κύριε Ραπτόπουλε, και με τον πρώην μεγάλο έφορο. Σε κάθε κηδεία αγοράζουν από τον Κατρακαλίδη ένα σακάκι. Από τον Κατρακαλίδη ήταν το σακάκι. Εγώ νόμιζα ότι σα το χάρισε ο μεγάλο προπονητή. Σα το έδωσε για ενθύμιο. Όχι, όχι, όχι. Το είχα πάρει για την κηδεία του πατέρα μου τον Ιούνιο του 2013. Μια. Μάλιστα. Δηλαδή ο πατέρα μου πέθανε 18 Ιουνίου. 10 Ιουνίου πήγα κάτω, λέω ένα σακάκι ρε παιδιά για την κηδεία. Μου λέει δεν πέθανε. Λέει, μπορεί λέει, να σωθεί, κάντε λέει μια προσευχή λέει εκεί να σωθεί. Ρε τρελίστε. Δεν μου λέτε αγαπητέ μου φίλε Γιώργο. Ναι. Εσεί είπατε για ένα ακροατή είπε ότι μέχρι του 8 βλέπει να φτάνει η Γερμανία. Ναι, ένα ακροατή το είπε. Δεν τον είδε να φτάνει παραπάνω λέει. Μάλιστα. Να σα υπενθυμίσω ότι η Γερμανία είναι η μοναδική ομάδα που τα τελευταία 12 χρόνια έχει τον ίδιο προπονητή. Ότι τα τελευταία 12 χρόνια, τα τελευταία 10 χρόνια, το 80% της εντεκάδος και του κορμού της βασικής εντεκάδος της Γερμανίας είναι οι ίδιοι παίκτες που παίζουν από τους Under 19. Να σας πληροφορήσω ότι ένα μεγάλο ποσοστό της εντεκάδος των Γερμανών είναι η μισή Bayern Μονάχου. Να σας υπενθυμίσω ότι όλοι αυτοί οι καινούργοι παίκτες που μπολιαστήκανε και πλαισιωθήκανε σε αυτή την εντεκάδα είναι από τους Under 19 και από τους Under 20 που παίζουν τα τελευταία χρόνια μαζί. Τώρα το Σιέρλε τώρα. Και εσείς τι πιστεύετε, ότι μια τέτοια ομάδα, μια τέτοια χώρα που από τα 5 τους χρόνια όταν ξεκινάνε να μαθαίνουν ποδόσφαιρο στις ακαδημίες τους, ξέρετε τι σου μαθαίνουν για πρώτο πράγμα, κύριε Ραπτόπουλε μου? Τι? Πειθαρχία. Τα λέμε κύριε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα μου κύριε. Γεια σας. Πέμπτος από το τέλος, καλημέρα, ναι. Κι όμως, δεν μου ρίχνεις καμία ερώτηση. Ο Έλληνας, με αυτά τώρα που έχει τραβήξει τους Γερμανούς και με αυτό το τραβάει ακόμη και σήμερα, γιατί είναι Γερμανολάγνος, φοβάται το δυνατό και πανηγυρίζει τον Αλβανό που είναι πιο κάτω από εμάς? Ο Έλληνας. Δηλαδή για μένα, όποιος σηκώθηκε να πανηγυρίσει σε γκολ της Αλβανίας και δεν σηκωθεί όταν θα φάει γκολ Γερμανία, σημαίνει ότι είναι μεγάλος ο Βιτσιάρης. Ναι. Δεν θέλω να το πω.
Το λες εσύ για μένα. Θρασίδηλος είναι. Θρασίδηλος είναι, ναι. Ο Έλληνας είναι θρασίδηλος. Πανηγυρίς και αντίον της Γερμανίας, ρε φίλε. Καλημέρα, κύριε. Καλά, ραπ. Γιατί από τον Γερμανό νιώθει κατώτερος ούτως ή άλλως. Ενώ νομίζει ότι είναι ανώτερος από τον Αλβανό. Κατάλαβα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε μου, τι γίνεται. Καλά, φίλε. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί. Γεια σου, φίλε. Δύο-τρία πραγματάκια έτσι, πολύ μπαμπαμ. Να συμφωνήσω με ένα μήνυμα που άκουσα στην αρχή, φίλε. Πραγματικά έχω έρθει στο σπίτι με πολύ χάλια ψυχολογία. Σ' ακούω να αναλύεται, παιδί μου, φυσιογνωμικά τους παίκτες του Ηράκλη. Και τις αναφορές στον Κόκκινο, φίλε, ψιλοδάκρυσα. Ψιλοδάκρυσα από το γέλιο. Γιατί, είσαι μεγάλος παίκτης, αγόρι μου. Όταν. Είσαι σε φόρμα, είσαι σε φόρμα. Αυτές τις μέρες είσαι σε φόρμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Παράκληση δική μου προσωπική, φίλε, όταν είναι να ξεκινάς φυσιογνωμικές παρομοιώσεις παιχτών, στρατηγικής, προπονητών και τέτοια, μην ξεχνάς, ρε φίλε, τον Κόκκινο. Δηλαδή, οι συνδυασμοί είναι άπαιχτοι. Βάζε και τον Κόκκινο εκεί, τα μαγουλά, γιατί διαβάζει τα, ρε φίλε, στην εξίσωση. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Δεν υπάρχει Κόκκινο. Όπω, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινά δηλαδή, για τον Κόκκινο, τον Γρηγόρη, θαυμάζω την υπομονή του. Τι του λέει αυτός, τι του λέτε εσείς αν παίρνετε τηλέφωνο, τι σας έχει κάνει ο Χριστιανός, ρε. Η μάνα είναι μου έχει γουρού, πει. Όχι, το γουστάρω, ναι, γουστάρω, αλλά κόκκινο, η μάνα φίλε, μου έχει πει, έχει πει ένα πολύ πετυχημένο που εκθιάζει τον Γρηγόρη και κράζει τον Ραπτόπουλο. Καθόμαστε καμιά φορά μεσημέρι να φάμε. Και κάνω εγώ, ξέρω εγώ πώς μιλάει ο Κόκκινος από αυτά που ακούω από το ραδιόφωνο. Και με λέει, σταμάτα πια να το κάνεις αυτό, είναι ενοχλητικό. Λέω, μιμούμε, γιατί και αυτή ακούει με τον μπαμπά όταν πηγαίνουν έξω στα λογιστικά, έχει ραδιόφωνο δυτικό μπαμπά. Λέει, τη λέω, μιμούμε, λέω το Κόκκινο. Μου λέει, όχι, λέει. Μιμήσε, λέει, το Ραπτόπουλο που αποτυχημένα προσπαθεί να μιμηθεί τον Κόκκινο. Αν η μαμά του. Μιμούμαστε τη σάτυρα. Αυτό είναι, φίλε. Αν η μαμά του. Αν η μαμά του. Η οποία είναι καλοπροαίρετη, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια, εννοείται. Γιατί για να είσαι με τον Κόκκινο να τον κάνει αυτό, πρέπει να είσαι καλοπροαίρετο. Πρόσεξε να δει. Τι πάει στη λαϊκή και την πει ότι τα αυγά, ας πούμε, που πήρε είναι από κροκόδιλο. Να λέει η μαμά του Γιώργου, Γρηγόρη, αποκλείται. Μα εδώ γεννούσε πριν από λίγο ένας κροκόδιλος, ένας αλιγάτορας 18 μέτρα. Να πάει, ας πούμε, και να πει ότι το τσίπουρο, ας πούμε, που πήρε από τη λαϊκή, έσταξε από τη μύτη του Πάτερ Παΐσιου και ήταν είναι αγιασμός. Και να προσπαθήσει να την πείσει, ας πούμε. Δηλαδή κάτι τέτοια τρελά μπορεί να την πει. Μπορεί να την πει, ας πούμε, ότι μπορεί να την πει, ξέρω εγώ, ότι ο Ηρακλής, για παράδειγμα, πήρε πρωτάθλημα το 46 και το κλέψα στα χαρτιά, ας πούμε. Μπορεί χίλια δυο να την πει τη γυναίκα. Όταν καταλάβει αυτή η γυναίκα να την πει, ελάτε να σας κάνω το τραπέζι, κυρία μου, πώς θέλετε τη μαμά σου. Χρύσα, Χρυσάνθη. Κυρία Χρυσάνθη, όλη την οικογένεια, να πας εσύ στο τραπέζι. Και να αντιληφθείς ότι το τραπέζι το κάνει ο Ταβερνιάρης και όχι ο Κόκκινος, ας πούμε. Μετά θα αλλάξει η άποψη. Κατάλαβε τι. Εντάξει, έχει κάποιες προτιμήσεις στα ραδιόφωνα. Εντάξει, ναι. Γιατί μη θέλοντας και μη, επειδή πηγαίνουμε τον πατέρα μου, ακούει αναγκαστικά δυτικό ραδιόφωνο. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι επειδή ο ραπ είναι και φυσιογνωμιστής και τέτοια, ξέρει να αναγνωρίζει μια φάτσα, ρε παιδί μου, έτσι, που γουστάρει το πείραγμα, ας πούμε, που το σηκώνει. Και νομίζω ότι ο Κόκκινος το δίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ο Ραπτόπουλος δεν μπορεί να αντισταθεί και γίνεται εκεί πέρα ο χάμος ο ίδιος. Από εκεί και πέρα. Εδώ, ρε φίλε, με έχει πει, δεν θυμάσαι, λέει, που έχουμε πάει στο Χαριλάο, λέει, μαζί στο γήπεδο, ξέρω εγώ, με τον Αντωνίου. Ποτέ δεν έχουμε πάει. Εγώ έγραφα ημερολόγιο από το 1980 μέχρι το 2008. Κάθε μέρα. Έχω καμιά 70 ημερολόγια. Πήγα μια μέρα, δύο μέρες και διάβαζα. Μήπως έχω πάει σε κάποιο μάτσο από το 1980 μέχρι το 2007 με τον Κόκκινο. Λέει ο Ιπποκράτης, ο Αμασιλίδης, που είναι εξάδερφός του. Πήγα στον τελικό το 87 με τον Ιπποκράτη. Έρχεται ο Ιπποκράτης, μαθητής μου. Έλα εδώ, ρε Ιπποκράτη, του λέω. Πήγες ποτέ σε τελικό κυπέλλου με τον Ηρακλή με τον Κόκκινο? Λέει, δεν θυμάμαι. Λέει ο Κόκκινο, δεν θυμάσαι. Πόσους τελικούς κυπέλλου πήγε ο Ηρακλής, ρε φίλε, στα 200 χρόνια που είναι? Πήγε 3-4. Είναι δυνατόν να πήγε και να μην το θυμάται? Είναι απίστευτος. Και δύο πραγματάκια έτσι που πάλι συμφώνησα. Φίλε, είδα το παιχνίδι με τη Ρωσία. Τα απογευματινά παιχνίδια που ξεκινάνε 7 η ώρα δεν μπορώ να τα δω, δεν με βολεύει η ώρα. Συμφωνώ 100%. Η πρώτη μου σκέψη για τον προπονητή ήταν και εμένα η ίδια. Κάτι ανάμεσα σε αυτιστικό και σε σχιζοφρενή δολοφόνο, φίλε. Ήμουν σχεδόν σίγουρος σε κάποια φάση ότι είχε κάνα παγωκόφτη εκεί στην κάσα, φίλε.
Έτσι όπως πήγαινε πέρα δόθε σε κανένα corner, ξέρω εγώ, σε κανένα shoot που χάνανε, ότι θα το βγάζει και παπ, να έκανε κατά δύο φίλε στο διπλανό, φίλε, και ήμουνα. Δηλαδή είναι ψυχάκια. Έτσι πως παίζανε οι Ρώσοι, το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό. Φίλε, όχι, εγώ δεν ξέρω. Κάτι τέτοιου υψηλοήρεμου που δεν μιλάνε και κάνουν κάτι τέτοιε κινήσει, φίλε, του ψιλοχέζομαι. Δεν είναι να τα πνεύει. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Και επίση, για την πορεία του Euro μέχρι στιγμή, έχω απογοητευτεί λίγο, ρε παιδί μου, γιατί από τι ομάδε αυτέ, έτσι όπω βλέπω τα παιχνίδια, νομίζω ότι μόνο οι Ιταλοί έτσι κρατάνε μια αξιοπιστία στο ποδόσφαιρό του. Δηλαδή και για του Γερμανού, που τους θεωρώ υπερδύναμοι στο ποδόσφαιρο γενικότερα, έχουν μια τάση όταν αμήνονται, ρε φίλε, δεν ξέρω, δική μου εντύπωση αυτή. Πηγαίνανε στο περίπου, δηλαδή η άμυνά τους όταν... Οι Γερμανοί, ρε φίλε, παίζουν το σύστημα από μνήμης, δηλαδή το έχουν... Παίζουν αεράτα, νιώθουν ότι όλο αυτός ο θεσμός είναι δικός τους. Παίζουν αεράτα, χωρίς κόμπλεξ που έχουν άλλες ομάδες ή άλλες χώρες. Εντάξει, έχουν αυτό της μεγάλης ομάδας, ρε φίλε. Ναι, αλλά όταν αμήνονται, ρε φίλε, σε αντιπιθέσεις που τρώνε, βλέπω, έχει μια συμπεριφορά έτσι που βγαίνουν στο περίπου. Περίπου να αμυνθούμε. Εντάξει, τώρα είναι. Μην ξεχνάς ότι η Bundesliga και γενικώς οι άμυνες των Γερμανών είναι η χαρά του Έλληνα επιθετικού, έτσι. Το Γκέκα ήταν πρώτο σκόρε στην Bundesliga κάπου. Ήταν του πρώτου σκόρε. Πάει ο Μπέλιος φέτος, θα κάνει τεράστια χρονιά, να πούμε. Εντάξει, τώρα στην Bundesliga τώρα Γκέκας, ας πούμε, βγαίνει πρώτο σκόρ. Τι να πω, ρε φίλε. Έκλεισες, τα λέμε. Έγινε. Καλή λοιπόν, συνέχεια. Ο Αργιανός από Αθήνα. Ο φίλος μου Αργιανός από Αθήνα, φιλαράκι μου, στέλνει ένα μηνυματάκι και πρέπει να το διαβάσουμε. Λοιπόν, εφημερίδα της κυβερνήσεως λέει με αριθμό φίλου 41-49 από τις 9 Εβδόμου του 2013. Η ΑΕΚ ξεκινάει η ακαθάριση. Στις 23 Μαΐου του 2014 η ΑΕΚ παίρνει το πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ με αριθμό καταχώρησης 19-59-52. Δεν συμπαθώ, λέει, την ΑΕΚ, αλλά πρέπει να μιλάμε με στοιχεία και όχι για τα μπουζούκια. Αυτά είναι προφανώς απάντηση προς τον συμπαθέστατο επίσης Αργιανό, τον Θόδωρο. Γραπτό, φαντάσου κάποιος να έχει μια κόρη και να φέρει τον Μπουλούτ για γαμπρό. Αυτοκτονεί, φίλε. Επόμενη γραμμή, ναι. Σιγά, ρε, σιγά. Τον Μπουλούτ θα σου φέρει. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Λοιπόν, Ραπτόπουλε, μάθε επιτέλους κάποια στιγμή να σέβεσαι λίγο για τους υπόλοιπους ακροατές. Τι είναι οι υπόλοιποι? Είμαι 40 λεπτά στη γραμμή. Κλείστους επιτέλους, ρε φίλε. Κλείστους επιτέλους. Ή αν θέλεις το Θόδωρο να πούμε, φέρτε να μια μέρα στην εκπομπή να κάνετε εκπομπή μαζί. Αν είναι δυνατόν. 40 λεπτά είναι στη γραμμή και περιμένω να μιλήσω. Εκνευρισμένο, σε ακούω δικαιολογημένα. Φυσικά, ρε φίλε. Καλά, καλά, 40 μιλά. Λεπτά έχω τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι. Για να μην πιάσει ιστορικά. Για να μην πιάσει ιστορικά για αυτό το έθνος, να το πω έτσι. Ποιο έθνος? Θα σε πάω αθλητικά. Πάμε αθλητικά. Για αυτούς τους φίλους σου, τους Βαλκάνιους. Και εγώ Βαλκάνιος είμαι, ρε φίλε. Αθλητικά. Δεν είσαι. Για θυμίσου ακριβώς μετά το Euro, όταν πήγαμε να παίξουμε μέσα τα τύρανα, τι έγινε. Τι έγινε, ό,τι γίνεται στην Τούμπα με τον Άρη. Τι έγινε? Είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι. Όταν παίζει πάω κάρι στην Τούμπα, γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα, κύριε Ραπτόπουλε. Ό,τι γίνεται στο πάω Ολυμπιακό. Πάω Ολυμπιακό στην Τούμπα. Δεν το φάγανε οι παίκτες εκεί μέσα όμως. Ναι. Έτσι. Δεν το φάγανε επειδή φορούσανε τη φανέλα του Άρη ή τη φανέλα του Πάο. Εκεί. Το φάγανε επειδή φορούσανε το εθνόσημο. Για πες το Άρης Πάοκ, τι φάγανε οι Παοξίδες, χάρη λαού. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι είναι Βαλκάνοι και εμείς. Εκεί πέρα ποτέ δεν θα τους θεωρήσω φίλους. Ποιους? Ποτέ. Αυτό όμως δεν αναιρεί ότι δεν είμαστε κι εμείς Βαλκάνοι. Να, τώρα συγκρίνεις να πούμε τη βούρτσα με την Αμυμπό. Γιατί ρε φίλε, είσαι πολύ ανώτερο. Συγκρίνεις τη βούρτσα και με την Αμυμπό. Είναι ρατσιστικό αυτό τώρα. Και να μην ξεχνάς ποιοι σε φέρανε στην κατάσταση που είσαι. Ποιοι, οι Αλβανοί μας φέρανε. Οι Αλβανοί μας φέρανε. Οι Αλβανοί μας φέρανε. Γιατί πέρα δουλέψανε μαύρα, βγάλανε τα λεφτά έξω, δεν πληρώσανε φορεία και μέρα πέρα με σκίσανε. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι κάποιοι τους... Για αυτό το λόγο. Δεν τους έπαιρνε στη δουλειά. Έλληνες τους παίρνανε και τους πληρώνανε, φίλε. Να μην τους έπαιρνε στη δουλειά. Έλληνες τους και τους πληρώνανε. Για να αρχίσει φτηνόμενο γκάμα. Τι λες, πας καλά, ρε φίλε τώρα. Έλληνες τους παίρνανε μικροεπιχειρηματίες και μεγαλοεπιχειρηματίες που θέλουν φτηνά μεροκάματα. Και ιδιώτες. Τρυπημένοι, πάρτε το χαμπάρι. Εγώ συμφωνώ για αυτούς που πανηγυρίσαν, αν και αριστερός. Γιατί όντως έχουμε θέματα με αυτούς. Κόμπλες. Καταλάβετε το όμως. Κόμπλες. Πάνω απ' όλα τρυπημένοι από μέσα είμαστε. Άρα με λίγα λόγια. Αν εσείς αυτή τη στιγμή
σηκωθήκατε 100 Έλληνες να πανηγυρίσετε για τον γκολ που φάγανε οι Αλβανοί, πρέπει να σηκωθείτε 10 εκατομμύρια Έλληνες με τον γκολ που θα έτρωγε η Εθνική Ελλάδος. Η Εθνική Ελλάδος, η οποία έχει πάρει χιλιάδες λεφτά από την κυβέρνηση για να πληρώνουμε εμείς την εφορία. Διάλειμμα. Κοίταξε, αυτό που θέλω να πω εγώ γρήγορα και να μιλήσει μετά αυτό που περιμένει, ότι όταν μπλέκει την πολιτική με τον αθλητισμό, αντιμπλέκει σε όλα. Δηλαδή, αν θες να το δεις καθαρά αθλητικά το θέμα, ότι δεν συμπαθώ τους Αλβανούς κτλ. Ναι. Αλλά αν το δεις πολιτικά, και οι Έλληνες τρυπημένοι από μέσα είμαστε. Άρα δεν πρέπει να συμπαθήσουμε τους Έλληνες. Πιο πολύ ξέρω τι φάγανε, οι Έλληνες στην Αλβανία στο 2-1 ή οι παοξίδες στο Χαριλάου. Ας τα αυτά τώρα. Έλα ρε τώρα. Πάμε τώρα. Ένα μάτς ποδοσφαιρικό τώρα. Σηκώσαν και άλλοι πανό και γράφαν για τους Τσάμιδες οι ανιστόρητοι Αλβανοί είναι από εμάς. Και για χωράματα και για τη δικιά τους τη γούνα. Καλημέρα κύριε. Έλα ραπ, καλημέρα. Καλημέρα φίλε. Είναι Αλβανός από Τούμπα. Στην με ξέρεις φατσικά. Αλβανός Τουμπιώτης, μάλιστα. Τουμπιώτης, 20 χρόνια είναι στη Τούμπα. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Τι θα είναι, ραπ. Δεν γίνεται να είσαι άλλη ομάδα στη Τούμπα. Άμα είσαι Αλβανός, θα σε πάω. Εννοείται. Έτσι, σωστό. Καταρχήν, ιστορικά, αλλά, είχαμε ποτέ πόλεμο. Αλλά συγγνώμη. Μπορείστε. Αλλά άμα είναι κανένας χρυσαυγίτης παοξής και βάλετε γκολ εκεί με τον Ολυμπιακό, θα σε αγκαλιάζει. Θα σε φυλάει. Καταρχήν, και μετά, καταρχήν ξέρω. Μετά δύο ώρες θα σε κυνηγάει, να σε δίνει. Ναι. Καταρχήν, ποτέ έχεις ακούσει ποτέ Χρυσαυγίτη να του πέσει στους Αλβανούς? Τι να κάνει, λέει. Άκουσες ποτέ? Τι να κάνει, λέει, Αλβανοί. Χρυσαυγίτη να του πέσει στους Αλβανούς, ρε. Α. Μπα, δεν θα. Άκουσες πουθενά ποτέ, έγινε ποτέ αυτό? Χρυσαυγίτης με Αλβανό? Μπα, όχι, δεν. Με κάνα Γεωργιάνο. Να μαλώνουν ποτέ, να του πέσουν οι Χρυσαυγίτη να του πέσουν μάγκε στους Αλβανούς, ποτέ? Όχι. Ξέκνατο αυτό. Mm. Δεύτερον, ο Θόδωρος έχει καταλάβει. Καλά, χρυσαυγίτες στους κομμουνιστές κυνηγάνε. Τους Αλβανούς δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πολύ κουραστικός, φίλε. Θα έσπαζα για το τηλέφωνο. Περιμένω 46 λεπτά στη γραμμή. Ναι. Δεύτερον, ναι. Είχαμε ποτέ εμείς ιστορικά πόλεμο Ελλάδα-Αλβανία? Όχι. Καλά, κάτσε είχαμε τώρα. Πότε έγινες και έθνος εσύ, ρε φίλε, τώρα? Εσύ πότε έγινες έθνος? 200. Καμία σχέση. 200 χρόνια. Όποτε και να έγινε, ρε φίλε. Πέρα δηλαδή πάνω στην Ήπειρο δεν είχαμε προβλήματα. Ποτέ. Στην Ήπειρο ιστορικά υπάρχουν κάποια προβλήματα. Αλλά ποιοι είναι εκεί πέρα? Είναι 250.000 Αλβανοί αυτοί. Βγάζουν τρεις βουλευτές. Ναι, και τη Σαμερία το βγάζουν. Πού και πού το βγάζουν στην αέρα. Οι υπόλοιποι γελάνε. Είναι 300, κοντά στα 300 βουλευτές. Πιο πολλά προβλήματα. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Θα σας τα λύσω ένα-ένα. Πείτε μου και θα σας απαντήσω πολύ ήρεμα και πολύ τέτοια. Όσο μπορώ, δηλαδή μερικά πράγματα που ξέρω. Γιατί θα ψάχνω πολύ. Πείτε μου. Το Ελβασάν που είναι, η Άγιοι 40. Το Ελβασάν είναι στη μέση της Αλβανίας. Δεν έχει σχέση με το Τσαμερία. Ναι, όταν εκεί πέρα πολεμούσε ο ελληνικός στρατός, για τους δικούς του λόγους. Με τι πολεμούσε? Δεν υπήρχαν Αλβανοί που πολεμούσαν? Μπορεί να μην είχαμε, ναι, σαν κράτη Ελλάδα-Αλβανία, αλλά είχαμε αντιπαλότητα. Γιώργο, εσένα σε συμπαθώ. Αυτά δεν τα ξέρεις πολύ καλά ιστορικά. Δείτε έτσι μεταξύ. Αυτή. Το πόλεμο έγινε στις Πόκρατες. Εγώ είμαι από την Πόκρατες. Εκεί έγινε το πόλεμο. Δεν έγινε στο Ελβασάν, στο Πόκρατες. Η αγιά μου και ο παππούς μου μιλούσαν ελληνικά. Ωραία. Σε κάθε σπίτι καθούσαν από 6 Έλληνες. Ναι, δεν διαφωνώ σε όλα αυτά, ρε φίλε. Δεν διαφωνώ. Δεν είχαμε ποτέ εμείς πόλεμο Έλληνες με Αλβανούς. Τώρα, οι Έλληνες, να σας πω εγώ πώς θα ζω τα πράγματα εδώ. Οι 65% είναι ρατσιστές. Ένα 35% είναι, δεν είναι ρατσιστές. Οι 65% όσοι και να μην το θέλουν, όσοι και να το ζουν, εγώ ζω 19 χρόνια εδώ, στη Τούμπα. Τουμπιώτης 19 χρόνια. Πλέον νιώθω Τουμπιώτης. Στο χωριό μου δεν με ξέρει κανένας. Νιώθω, είναι ρατσιστές οι 65%. Ποιοι? Θέλουν, δεν θέλουν, μπορεί. Οι Έλληνες. Οι Έλληνες. Αν, αν το 65% των Ελλήνων, που εγώ διαφωνώ προσωπικά, θεωρείς ότι είναι ρατσιστές, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό του ρατσισμού, δηλαδή πόσο είναι, πάνω από 100%? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το τέτοιο. Εγώ σου λέω για εδώ που ζω. Α, εντάξει. Έχω φιλαράκια, Έλληνες, κολλητάρια, αδέρφια και τέτοια. Σου λέω εγώ, δεν έχω ζήσει εγώ προσωπικά, αλλά σου λέω σε γενικά, εγώ δουλεύω σε χωριά και τέτοια και αυτά, δεν είμαι Ιρένη, θα πέφτει στη Θεσσαλονίκη. Και το δεύτερο, αυτό το πανό που σηκώθηκε εκεί, που λένε το πανό εκεί, δεν ήταν καταρχήν στη θύρα των Αλβανών. Σελβετών ήταν. Μπορεί ένας Αλβανός το κρέμασε. Αυτό το είχα σχεδιάσει από πριν. Και τι θα πει αυτό? Εγώ δεν ξέρω τι θα πει Τσαμερία καταρχήν. Εδώ έχει τόσους τσάμιδες εκεί εδώ στην Ελλάδα. Και τι θα ζητήσει τώρα? Τώρα θα χαλάσουν τα σύνορα, 200.000 Αλβανοί, θα χαλάσουν τα σύνορα. Αυτά είναι παραμύθια της καλυμάς. Και εμένα δεν μ' άρεσε. Ήταν βλάκης αυτή το σηκώσει με. Τέλος με αυτό. Έχω έναν φίλαθλο του ΠΑΟΚ, ο Μοϊδεάτη σου, που πανηγυρίζεται τα γκολ μαζί, αλλά έχει αντιπαράθεση. Ναι, ναι. Άντε ρε που σου θα πανηγυρίσω τώρα.
Ραπ, δεν μου λες φίλε. Λαός του ΠΑΟΚ. Μπορείτε. Γιατί είμαστε ρατσιστές 65%, μπορείς να μου πεις. Μπορεί να μην το δείχνετε, αλλά είναι. Έτσι είναι. Εσείς, ποιοι είναι ρατσιστές, εμείς για εσείς που μπήκατε στη χώρα μας. Εντάξει, εσείς δεν πήγατε έξω. Πού? Γερμανία, όπου πήγατε. Παντού, παντού πήγαμε, παντού. Μπορείς να μου πεις πόσοι Έλληνες σκοτώσανε κόσμο και πόσοι κάνανε κλοπές από την ημέρα που ήρθατε όλο το ανατολικό το μπλοκ. Πρόσεχε, λέω, όλο από το ανατολικό το μπλοκ. Μπορείς να μου πεις πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα. Συμφωνώ. Σε αυτό που λέτε. Συμφωνείς έτσι. Αλλά είμαστε ρατσιστές με εσάς κατά τα άλλα. Περίμενε λίγο. Το ξέρεις ότι οι Έλληνες όταν πήγαν στη Γερμανία υπήρχαν πολλά μαγαζιά στη Γερμανία που έλεγε απαγορεύονται οι Έλληνες να μπουν μέσα. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Το ξέρεις αυτό. Εμείς είδες κανένα μαγαζί εσείς εδώ στην Ελλάδα που να γράφει απαγορεύονται οι Αλβανοί να μπαίνουν μέσα. Όχι. Γιατί όλοι είναι ειδοί. Όλοι είναι ειδοί. Τότε γιατί το αναφέρεις οι Γερμανοί λέγανε απαγορεύονται να μπουν οι Έλληνες. Εδώ ήταν ένα εκατομμύριο. Στην ένα εκατομμύριο έτυχαν και 10.000 να είναι σκάλτη. Τι να είναι 10. Το πρώτο γκρουπ που μπήκατε όλοι μέσα. Μπορείς να μου θυμίσεις ποιοι ήτανε. Οι πρώτοι που μπήκαν μέσα. Ναι. Ναι, αυτό δεν είναι το φταίξιμο το δικό μας όμως. Ποιανού ήτανε δικό μας. Ποιανού φταίξιμο ήτανε. Του Σαμαρά ήταν το φταίξιμο. Βράσε τώρα σε μη μιλάς. Ποιανού φταίξιμο ήτανε. Το πολιτικό σου που τους αφήνανε δεν μου λέει εσύ. Σταμάτα ρε που Σαμαρά ήταν το φταίξιμο. Δεν το αλβάνε. Που κάνεις το ξύπνιο. Φούρναρη μη φωνάζεις. Εγώ σε ακούω. Αυτό να μη φωνάζω. Αυτό να λέω εγώ. Απ' τα βουνά και απ' τα λαντάκια έρθατε. Ορίστε. Δεν είναι έτσι. Να τους ελέγχατε ρε. Γιατί δεν μπορούμε δεν να πάμε μέσα από τις φυλακές στη Γερμανία. Καλά λέει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Να τους ελέγχαμε. Άσε ρε φίλε και εσύ τώρα από δίπλα. Δηλαδή επειδή είσαι εσύ αριστερός. Δηλαδή και ήρθε όλο το ανατολικό το μπλοκ εδώ πέρα και έκανε αυτά που έκανε. Και τώρα βγαίνεις και μου λες εσύ. Όχι, αυτό που θέλετε να κάνετε πάλι εδώ. Όχι, θες να μ' ακούσεις. Εγώ ναι, δεν διαφώνησα αν θυμάσαι καλά. Διαφωνώ ότι είμαστε ρατσιστές. Το αποδείξαμε και με τα νησιά τώρα και με αυτούς όλους τους Σύριους που έρχονται. Αποδείξαμε ποιοι ήμασταν. Αλλά εγώ ξέρεις τι προσπαθώ να σου πω σε ένα και πολλούς άλλους. Να θυμάσαι, να μην ξεχνάς ότι είμαστε τρυπημένοι από μέσα. Φταίει ο άλλος που δεν τους έλεγξε. Σίγουρα οι άλλοι ανοίξανε ό,τι ανοίξαν και φέραν όποιους φέραν. Δεν έπρεπε εμείς να ελέγξουμε. Φουρναρί. Συμπαίνουν μέσα. Εγώ έχω έρθει εδώ από το 98. Ναι. Από τότε που έχω έρθει το 99 πληρώνω κάθε 2 χρόνια 300 ευρώ. Με την Arsenal πήγες κανονικά. Και κολλάω ένσημα κανονικά. 300 ευρώ κάθε 2 χρόνια. Με την Arsenal πήγες στην Τούμπα. Αλβανέ, με την Arsenal πήγες στην Τούμπα. Γιατί είμαστε όμως που όπως λες ρατσιστές το 65% από πού και σπου. Δεν είμαστε. Άσε ρε τι κάνε την κοροϊδά εσύ. Εσύ το έκανες πάλι θέμα μόνο και μόνο για τα νούμερά σου. Δεν το κάνεις. Άσε ρε φίλε. Άσε ρε ψυχοπαθή τώρα. Ραπτόπουλε έχει δίκιο Φουρνάρης ρε. Άσε με τώρα. Φουρνάρη. Ψυχοπαθή. Όχι θα κάνω τον Μπερμπάτοφ παιχταρά να πουλήσω φύλλα ρε. Βρε τι δουλειά έχει ο Μπερμπάτοφ ρε. Τα γάρι ρε το Βούλγαρο. Από εκεί ήρθε και αυτός Βαλκάνιος είναι. Και μας συγκρίνεις και εμείς είμαστε ίδιοι λέει οι Βαλκάνοι. Από πού είμαστε ίδιοι με αυτούς ρε. Και ποια είναι η ιστορία τους ρε. Ποια είναι τα αυτά τους. Τώρα ρε. Είμαστε ίδιοι και χειρότεροι. Κοπρίτες. Με το μυαλό σου. Ραπ. Με έλα, το ραπ. Μυαλό σου. Πάμε εσύ εκεί. Πού να πάω. Ραπ. Στην Αλβανία. Δεν έχει ράδιο τυράννα εκεί. Πώς κάντε. Α πάω. Άμα ραπ. Θα ερχόταν εδώ πέρα ένας Αλβανός, Βούλγαρος όποιος και να ήτανε. Ναι. Και ερχόταν στη δουλειά σου τα ίδια. Τα ίδια λεφτά με σένα θα έπαιρνε ρε. Γιατί να μην πάρει. Άμα αξίζει. Πώς θα πάρει ρε. Δεν κάνει. Δεν κάνει. Έλα, όχι, δεν κάνει. Γιατί? Γιατί δεν είναι σωστό, πώς θα γίνει δηλαδή. Α, δεν είναι σωστό. Θα δουλεύω εγώ 40 χρόνια και θα έρθει αυτός μια εβδομάδα και θα πάρουμε τα ίδια λεφτά. Είστε τρελοί, ρε. Κάτσε με τον Τσίπρα, πάρε 200 ευρώ. Να κάνω μια ερώτηση. Είστε τρελοί. Αυτά να τα πει σε όλες αυτές τις μανάδες που σήμερα όλα τους τα παιδιά τα Ελληνόπουλα φεύγουν στη Σουηδία, στην Νορβηγία και παίρνουν τηλέφωνο και πανηγυρίζουν ότι παίρνουν τα ίδια λεφτά με τους ξένους. Βρε πιο μπροστά, πριν πολλά χρόνια που πήγανε Γερμανία και το ένα και το άλλο, Βέλγιο, Αυστραλία, παίρναν τα ίδια λεφτά με τον Γερμανό, τον Βέλγο και τον Αυστραλό. Ο Έλληνας. Στην αρχή όχι. Ε πώς θα γίνει δηλαδή, σουν και καλά τους βάλουμε τα βάτια στο κεφάλι. Πάτε καλά ρε. Καλά, έλα ραπ. Μη συγχύζεσαι. Πάτε ραπ, καλά. Φίλε Αλβανέ, με την Arsenal στην Τούμπα ήσουν στο 1-0. Κοίταξε. Όχι, δεν ήμουν ραπ. Κρίμα ρε φίλε. Λίγο κάτι. Δεν ήμουν ραπ, κατάλαβες, δουλεύω δίπλα στην Τούμπα ρε. Έρχομαι με ξέρεις προσωπικά ρε, ακούς. Παοκάρα έτσι, διαρκείας πήρες.
αυτά τα κουμπλεξικά σου κάνεις και κάθεσαι. Έχω δωρεάν τέτοιο ρε, δωρεάν εισιτήριο πάντα ρε, δεν παίρνω διαρκείας. Πηδάς τα κάγκελα, όχι ρε, τους αγοράκι φίλες, τους αγοράκι φίλες. Γιατί δεν πήγες ρε να φύγεις από την Ελλάδα να πας σε ένα Βαλκάνιο κράτος άλλο, γιατί είμαι αριστερό. Είμαι Βαλκάνιο, αριστερό κράτος και εγώ ρε, Τσίπρα έχω. Φουρλαρί, φουρλαρί. Τσίπρα έχεις 1,5 χρόνο ρε. Θα τον έχω για άλλα 5-6. Το ίδιο θα μας κάνεις σαν κι αυτούς όπως ήταν κι αυτοί εκεί. Μια χαρά είμαστε. Τι είμαστε μια χαρά. Έλα. Έλα φούρναρι. Έλα λέγε. Εγώ προσωπικά σας συμπαθώ. Αυτά που σας είπα τώρα είναι βγαλμένα από τη ζωή. Σαν παοξύ. Ποια ζωή ρε φίλε. Ποια ζωή είναι βγαλμένα τώρα. Θα με τρελάνεις. Σαν παοξύ το συμπαθεί. Σόνι και καλά θα μας κάνεις. Ναι, είμαστε ρατσισέτους. Σας βάλαμε. Σας βάλαμε στις δουλειές, σας βάλαμε στο σπίτι, σας βάλαμε το ένα το άλλο. Τους βάλατε είμαστε και ρατσιστές. Έλα ρε, τους βάλατε στις δουλειές γιατί είχε πιο μικρό μεροκάματα από τον Έλληνα και εσύ. Χουβαρντά. Και χουβαρντά αυτό εσύ. Αυτό που το βλέπεις εσύ. Χουβαρντά εσύ. Α, άρα συμφωνείς με αυτό που σε είπα, ότι άμα θα έρθει κάποιος και κάνει τον παραγωγό, θα το δώσεις λιγότερα εσύ. Όχι, θα το έχω 20 χρόνια, θα το δώσω παραπάνω. Έλα ραπ. Εσύ λες. Λέγε, ραπ, ακούς. Λέγε παοξί μου Αλβανέ, λέγε. Δουλεύω 20 χρόνια κάθε μέρα 12 ώρες με 14 ώρες και έχω ένσημα για 5 χρόνια φίλε. Μπράβο Αλβανέ μου Παοξή, Παοκάρα. Πάντως τα ένσημά μου είναι για 5 χρόνια. Υπερβάλλεις. Εγώ φταίει οι Έλληνες φταίνε που το παίζουνε μάγκες και πονηροί. Από εδώ που βγήκε το τετράωρο παίζουνε μάγκες. Να σου πω λίγο κάτι, υπερβάλλεις πάντως για μένα. Εγώ δεν διαφωνώ σε πολλά μαζί σου, όπως δεν διαφώνεις όμως και αυτό που πει ο Φούρναρης. Δεν διαφωνείς φίλε, εγώ σε μιλάω από τη ζωή τώρα. Εγώ δουλεύω 14 ώρες την ημέρα τώρα. 14 ώρες είμαι πάνω στο μηχανάκι. 14 ώρες παίζουμε ό,τι θες να σε απαντήσω. Τι θες, ναι, τι. Εγώ διαφωνώ στο θέμα, στο ποσοστό του ρατσισμού. Σέβομαι αυτό που λες γιατί μου. Έλα, πες. Σέβομαι αυτό που λες, επειδή ακριβώς λες ότι είναι βγαλμένο από τη ζωή και δεν πήρες να το βγάλεις από το κεφάλι σου κτλ. Αλλά προσωπικά μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Έλα τώρα να το χαμηλώσουμε. Τώρα με το Φούρναρη μαζί, άμα έρθει και ο Ζαγοράκης στο γήπεδο, πάρτε ένα αυτόγραφο μαζί. Αλβανός και Έλληνας. Συγγνώμη, ο Φούρναρης είναι υπέρ του Ζαγοράκη. Ναι. Ραπ. Ναι. Ραπ, πάντως αυτό που λες για τους Αλβανούς, φίλε, όσο ξέρω Αλβανούς, φίλε, έχουν κακιά ψυχή, ρε φίλε. Όλοι, ρε φίλε. Και στη δουλειά έχω και όπου γνωρίζει, μπορεί να είναι πιο σπάνια, αλλά η πιο ντόπλη είναι η δακρυδί, ρε φίλε. Η πιο ντόπλη είναι η δακρυδί. Όντως η δακρυδί, ρε φίλε. Ειδικά αυτός ο Θεόδωρος, άμα είχα δύο τηλέφωνα πάνω μου, θα το είχα σπάσει το ένα, ρε φίλε. Γιατί, ρε φίλε, μισό λεπτό, για την ομάδα του ενδιαφέρεται το άνθρωπος. Θα το είχα σπάσει, ρε φίλε. Θα το είχα σπάσει, μάτι Παναγία. Αυτός μας έχει κουράσει. Αυτός, δηλαδή, πρέπει να έχει κουράσει τη μισή Θεσσαλονίκη. Έκλεισε, Αλβανάκια. Έκλεισε, φιλιά. Τι λοιπόν, τώρα είναι Σπύρος. Έπεσαν δουλειά. Λοιπόν, Σπύρος νευροχειρουργός. Ναι. Μας ενημερώνει ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τέσσερις αλβανικές ταξιαρχίες επιτέθηκαν με τους Ιταλούς στον ελληνικό στρατό τη Σιμπήρου. Πες το φίλο Αλβανό να διαβάσει την ιστορία. Ναι. Όχι. Ναι. Ωραία. Τα δικά του λέω. Ωραία. Μ' άρεσε σήμερα η εκπομπή. Έτσι. Υπάρχουν θέματα και στον Ιούνιο και στον Ιούλιο και 80 βαθμοί Κελσίου. Θα υπάρχουν θέματα για συζήτηση, για ανάλυση, ρεπορτάζ κτλ. Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι καλοκαίρι. Βρήκαμε θέμα βέβαια. Κουράστηκε. Είναι γεγονός ότι τον Έλληνα μην το πει να κάνει καμιά ανάλυση στο ποδόσφαιρο. Τον ενδιαφέρει το Γαλλία-Αλβανία γιατί πανηγύρισε τα γκολ κατά τη. Θεσσαλονικιός. Ναι, κοίταξε, ο Θεσσαλονικιός είναι λογικό. Ναι. Γιατί είναι και πιο κοντά στα σύνορα, Ραπτόπουλε. Όχι, ο Θεσσαλονικιός δεν αναλύει πολύ ποδόσφαιρο. Ναι, σίγουρα. Το περνάει επιφανειακά. Εμείς μπορούμε να του πούμε πέντε πράγματα παραπάνω. Από εκεί και πέρα είναι δικό του θέμα. Δεν μου λες. Ναι, δεύτερη αγωνιστική, έτσι. Ναι. Βλέπω ότι θα επιβεβαιωθώ λογικά. Οι Ρώσοι δεν θα πάρουν ούτε βαθμό. Και το βαθμό που πήραν με την Αγγλία. Ναι, πήραν ένα βαθμό και αυτό τον πήραν για το κόμπλεξ των Άγγλων. Το θέμα είναι, πιστεύεις ότι οι Άγγλοι υπάρχει περίπτωση να μείνουν εντελώς εκτός? Γιατί με τους άλλους αύριο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο μίσος. Εγώ πιστεύω οι άλλοι θα κάνουν το πάνω να τους κερδίσουν. Δεν νομίζω να το πάνε στο. Δεν είναι δηλαδή όπως την Γερμανία με την Αυστρία. Αγγλία, σε ένα μουντιάλ πιο παλιά, όσοι θυμούνται, πετάξαν την Αλγερία έξω με ένα χι. Η Αγγλία με αυτό το μαύρο το Ροντρίγκες έξω αριστερά, Στέρλινγκ. Το δεξιά, το φορ. Να μην πατάει τέταρτο ο Ρούνι λόγω αντοχής. Λιμπάκ, δεν τρελαινόμαστε για πολύ. Ο δεξιός είναι αρκετά καλός. Εντάξει. Θα έχουν πρόβλημα στον γκολ. Αν ήταν και ο αριστερός και πήγαινε σαν το Στένι Κόλλι μπροστά, θα μπαζε το καράβι. Καλά κάνει ο αριστερός ο μπακ για μένα και μένει πίσω. Δεν σημαίνει ότι είναι κακός μπακ. Πού θα πας διακοπές? Μπορεί και πουθενά. Αν δεν λυθεί το οικονομικό με τη δουλειά, μάλλον πουθενά. Πουθενά. Δηλαδή, Περέα για τριάδα, επανομή. Ναι. Ναι. Δεν άσχημα. Όχι, βέβαια, είναι ανάλογα με τη. Δεν άσχημα. Εντάξει, ανάλογα. Άσχημα είναι για μένα.
Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να μην πηγαίναμε ποτέ εκεί και να πάμε φέτος και να πούμε ότι δεν είναι άσχημα. Όχι, είναι άσχημα. Απλά συμβιβαζόμαστε. Όταν έχει συνηθίσει μια Χαλκιδική, ας πούμε, ή έχει συνηθίσει να πηγαίνει σε ένα νησί, δεν μπορεί να βγαίνει και να λες δεν είναι άσχημα. Είναι άσχημα. Γιατί θα βγει αυτός ο κάτοικος της Περαίας που πήγαινε και 40 χρόνια και του πει κάτσε ρε φίλε, γιατί δεν ερχόσουν τότε εδώ και λες, όχι, πρέπει να παραδεχτείς τι γίνεται. Αν έρθει, αλλάξουν τα οικονομικά και τα λοιπά, εννοείται θα πω και διακοπές. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Εσύ πότε κάνεις διακοπές? Εμένα με διώχνουν από εδώ 5 Αυγούστου. Και πότε εσύ 25-26. Ίσα ίσα για να αρχίσει το πρωτάθλημα. Βεβαίως. Δηλαδή. Πάω εκεί πέρα, δεν ξέρω που θα πάω, θα αποφασίσουν άλλοι. Έτσι. Όπου με πούνε θα πάω. Αχα. Εσύ όμως θα είσαι ο χορηγός. Φυσικά. Α. Άρα δηλαδή αποφασίζουν ερήμην σου με το δικό σου πακέτο. Τη είπα και την κόρη μου και την γυναίκα μου. Πού θέλετε να πάτε διακοπές? Μπράβο. Να πάτε στην Κέρκυρα, θέλετε να μην με βάλετε σε αεροπλάνο. Θέλετε να πάτε σε νησί? Δηλαδή. Με το πλοίο. Με το πλοίο. Θέλετε να πάτε με το αεροπλάνο εσείς? Ναι, πάτε και εσύ με το πλοίο. Δεν μπαίνεις, ε? Δεν πάω. Όχι. Δεν έχεις θέμα. Όχι. Δεν μπαίνω. Για ποιο λόγο? Καταρχήν τους μουσάτους αυτούς τους μαύρους τους. Φοβάσαι. Φοβάμαι τους τσιχαντιστές. Μπορεί να βάλει καμιά βόμβα κανένα βλαμμένο και να με τεινάξει τον αέρα. Δεύτερον. Έχεις το θέμα σου γενικά. Έχω θέμα, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και το σέβομαι. Κοίταξε, πολύ κάτι. Είναι γεγονός πάντως με αυτά όλα που γίναν ότι πολλοί κόσμος, ακόμα που έχει και την οικονομική επιφάνεια, δηλαδή φοβάται μέσα, να ταξιδέψει. Στο τρένο μέσα μπορεί να τρέχει με 60, το τρένο 50, να βάλει ο άλλος βόμβα, να πει βόμβα, βόμβα και τα λοιπά. Βγεις από το παράθυρο, να σπάσει το κεφάλι, να γλιτώσει. Τι λες αυτά. Κι όμως, yeah. Αν μετρήσει στατιστικά, το αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς. Ναι, αλλά μαχαλάσει τελειώνει. Ενώ τα μάξια μαχαλάσει δεν παθαίνει τίποτα. Κάνει την άκρη, να πούμε, λες, χάλασε τα μάξι μου. Παλιά θυμάσαι τι γινόταν στον δρόμο, στην άσφαλτο. Παλιά είχαν τα λόγατα τα πολλά. Είχαν το πασό. Φοβόσουν να πα Πάσχα, δηλαδή φοβόσουν να βγει έξω το Πάσχα. Έλεγε, θα φτάσουμε, δεν θα φτάσουμε. Έχω αγοράσει 4 γλάστρες φτηνές από το Δουκάκι. Ναι. Τώρα που θα ανοίξουν τα παράθυρα και τα λοιπά και θα περνάνε πρώτο όροφο, όποιο περάσει με ανοιχτό αμάξι 15 ετία. Με κασετόφωνο αυτό και τα λοιπά, θα του το κάνω άμμο γυάλα. Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό το. Και εμένα αυτό που μου τη δίνει με αυτού του κάλπου. Η μηχανάκι να περνάει. Είναι μηχανάκι, ναι, το, ναι, στο τέρμα. Θα του πετάξω να πούμε πραγματικά και α πέτα και. Και στο φινάλε, εφόσον αυτοί οι κύριοι θέλουν να τραβήξουν την προσοχή, α φάνε την κλάστρα στο κεφάλι. Τραβήξετε ναι. Την προσοχή. Παλιά του έγιναν γκαζιέ. Ναι. Είχα κάτι γκαζιέ μικρό. Κρακ, κρου, κρακ. Και μετά έβγαινα έξω, βγαίναν όλοι, έβριζε αυτό. Τι έγινε, ρε φίλε, τι φωνάζει, πού σπάζε τα αμάξι. Τι να πει, ποιο αλήτη περτάει την καζιά. Εγώ το ξέρω ότι αν. Το έχει ακούσει αυτό με του ουρανοξύστε. Ότι αν πα έναν ουρανοξύστη, είναι το θέμα τη δύναμη τη φυσική. Ότι. Και πετάξει ένα δεκάρικο, πα μέσα, πάνε μέσα. Γιατί έτσι και πέσει αυτό, πέφτει με τέτοια δύναμη που μπορεί να σε. Στον τόπο. Ναι. Ένα μικρό δεκαρικάκι. Ναι. Όπω και δεν περπατάω ποτέ κάτω από μπαλκόνια. Ναι, και εγώ φοβάμαι. Και εγώ είναι γεγονό ποτέ. Γιατί φοβάμαι εγώ. Ποτέ δεν ξέρει να σου έρθει από πάνω. Μην αυτοκτονήσει κανένα από πάνω και σε πάρει παραμάζω. Γελάει. Εντάξει, εγώ όχι για την αυτοκτονία, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται. Προσπαθώ γενικώ να έχω καθαρό τοπίο από πάνω. Ναι, μεταξύ δρόμου και ναι. Ανάμεσα. Και ειδικά όταν είναι βράδυ και είναι και περίεργη γειτονιά, πάντα πάω ψηλό στη μέση του δρόμου. Στη μέση. Για να δει τι έρχεται, τι και πώ. Ναι. Και να σου γεια στο αριστερό χέρι, καλά θα είναι να έχει. Σιγά, σιγά, σιγά. Ε? Σιγά. Από αυτά που καθαρίζει τα πορτοκάλια. Σιγά. Καληνύχτα, καλή συνέχεια Γιάννη Χιλδίδια. Καλό βράδυ. 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 Γιάννη Χιλδίδια.